Χαίρετε κυρίες και κύριοι, όπως σας είπαμε και η σημερινή εκπομπή και η αυριανή αυτή εβδομάδα δηλαδή θα είναι όλες μαγνητοσκοπημένες, επομένως δεν μπορούμε να πάρουμε ερωτήσεις. Το τακτικό μας ραντεβού με τον κύριο Σοφιανόπουλο γίνεται νωρίτερα, δηλαδή γύρω στις 8 γράφουμε αυτή την εκπομπή απόψε και 11 μεταδίδεται κανονικά, δηλαδή αυτή τη στιγμή που εσείς την παρακολουθείτε και βεβαίως την επανάληψή της την επόμενη το μεσημέρι. Πριν μπούμε στο θέμα, σε δύο θέματα τα οποία είναι σημαντικά, θα προσπαθήσουμε να μοιράσουμε την εκπομπή όσο μπορούμε, καλύτερα, φρούτα, ξύλο, χαρτί. Πριν λοιπόν μπούμε στο θέμα, στα θέματα μάλλον, δύο κουβέντες για τον κύριο Μανώλη Βογιατζή. Τον κύριο Μανώλη Βογιατζή τον είδαμε στην τηλεόραση, τον είδαμε σε εφημερίδες, πρωταγωνιστή μιας ιστορίας, με όπλα και πιστόλια κλπ. Τα οποία είχε στη μέση του, στα χέρια του και απειλούσε τους πάντες και τα πάντα. Ο κ. Βογιατζής, μιας προχωρημένης ηλικίας συμπατριώτης μας, δεν ξέρουμε βέβαια το πόσο εκείνος εκτιμά το ευνομούμενη πολιτεία και το πόσο θα έπρεπε να ήταν εκείνος συνεπής απέναντι σε αυτό που οφείλει να είναι και που προκάλεσε την τιμωρία της πολιτείας με τον τρόπο που αυτή ήθελε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάντοτε είναι δίκαιη αυτή η τιμωρία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο κύριος Βογιατζής δεν μπορεί να έχει τα χίλια δίκια. Εν πάση όμως περιπτώσει, όταν φτάνει κάπως η κατάσταση σε αυτό το άκρο, θα πρέπει να έχει και μία ευθύνη ο κύριος Βογιατζής στο μέτρο που την έχει. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Το δεύτερο, για τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί έκαναν αυτό που πάντοτε έχουν εντολή να εκτελούν. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση να συλλάβουν τον κύριο Βογιατζή. Και έπρεπε να τον συλλάβουν οπωσδήποτε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τις λιγότερες απώλειες. Και το έπραξαν. Συνέλαβαν τον κύριο Βογιατζή. Με αυτόν τον τρόπο που τον συνέλαβαν. Από την άλλη πλευρά, την τρίτη και τελευταία και τη σημαντικότερη, ο κύριος Βογιατζής αποκάλεσε κατάλληλους σκουλίκια και ρουφιάνους τους δημοσιογράφους. Θα ήθελα να πω στον κύριο Βογιατζή δημόσια ότι γενικώς το να αποκαλεί σκουλίκια και ρουφιάνους τους δημοσιογράφους του το επιστρέφουμε και δεν το δεχόμαστε. Εμείς δεν θα φτάσουμε στο δικό του επίπεδο. Η αγανάκτησή του ίσως να δικαιολογεί αυτή τη φρασιολογία. Αλλά όποια κι αν είναι, νομίζω ότι οι λέξεις αυτές ήταν απαράδεκτες. Γιατί, κύριε Βογιατζή, εσείς γνωρίσατε τους καραγκιόζηδες της δημοσιογραφίας. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι πίσω από γραφεία, εκατοντάδες γραφεία εφημερίδων, υπάρχουν δημοσιογράφοι τέρατα γνώσης, μόρφωσης, εμνότητας, εντιμότητας, εργατικότητας, η οποία φαίνεται στα καθημερινά άρθρα του καθενός και στην ανυπόγραφη εργασία την οποία διαβάζετε στον τύπο. Και να σου πω και κάτι. Εσείς αυτούς τους δημοσιογράφους φαίνεται δεν τους έχετε γνωρίσει. Γιατί αν τους είχατε γνωρίσει, χωρίς να θέλω να σας μειώσω καθόλου γι' αυτό, θα προσέχατε το χαρακτηρισμό. Θα μπορούσατε να εντοπίσετε αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους που είχατε μπροστά σας και να πείτε για αυτούς οτιδήποτε. Δεν το κάνατε και πάλι ας σας το συγχωρήσουμε γι' αυτό. Όμως η πληροφόρησή σας είναι λάθος. Από εκεί και πέρα, αυτούς που γνωρίσατε ως δημοσιογράφους, αυτοί δεν είναι επαγγελματίες, είναι ερασιτέχνες στο είδος. Ας θυμίσω, κύριε Βογιατζή, τη σύλληψη του Κάιν. Ο Κάιν ήταν ένας αδελφός που είχε σκοτώσει τον αδελφό του κάπου εκεί στο Φάλιρο, στην Καλυθέα, δεν θυμάμαι καλά. Τι θέλω να πω. Τότε δούλευαν οι επαγγελματίες αυτοί που εμείς λέμε επαγγελματίες,
η απεριόριστη εμπιστοσύνη που έδειξε στους δημοσιογράφους ο κύριος Βουγιατζής, η οποία μας τιμά, τότε και ο Κάιν έδειξε απεριόριστη εμπιστοσύνη, άφησε έναν δημοσιογράφο, έτσι συμφωνήθηκε, πήγε ένας με ένα φωτορεπόρτερ, πήρε όλες τις πληροφορίες που ήθελε, τον φωτογράφησε, γύρισε, μοίρασε ο φωτορεπόρτερ τις φωτογραφίες σε άλλες εφημερίδες και ο συνάδελφος έδωσε τις πληροφορίες στους υπόλοιπους. Έτσι γίνεται συνήθως από τους επαγγελματίες, από τους ερασιτέχνες, τους άσχετους, γίνεται αυτό το κομφούζιο. Μπαίνουν όλοι μέσα και βέβαια σχωθήκαν και οι αστυνομικοί. Γιατί την ευθύνη βεβαίως για την είσοδο των αστυνομικών τη φέρουν απολύτως αυτοί που είπαν ότι ήταν δημοσιογράφοι. Ταυτό και σε αυτούς. Υπάρχει ένα σωματείο, η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, το οποίο πρέπει να σημειώσει τα ονόματά τους, εάν είναι μέλη της, να τα διαγράψει ισοβίως αύριο, και αν δεν είναι, να μην τους εγγράψει ποτέ. Ισοβίως, ποτέ. Αυτό θα είναι μια καλή αρχή. Ελπίζω να γίνει. Και σε αυτούς τώρα. Όταν ένας άνθρωπος, ένας συμπολίτης μας εμπιστεύεται, εμείς οφείλουμε να προασπίσουμε αυτή την εμπιστοσύνη και αυτών των ίδιων σε ανάλογες περιπτώσεις και με τη ζωή μας ακόμα. Αυτό θα πει δημοσιογραφία, λειτουργήμα, αξιοπρέπεια, ήθος, αρχές, δύναμη και περιφρόνηση της ζωής μας. Έπρεπε λοιπόν να περιφρονήσουν αυτόν τον άνθρωπο, να ακούσουν ό,τι έχουν να του πούν και τίποτα άλλο. Θα πω όμως και κάτι για τους τηλεθεατές και για τον κύριο Βουγιατζή. Είναι λίγο βαρύ αυτό, αλλά δεν πειράζει. Θα δείτε ότι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται στις τηλεοράσεις δεν εμφανίζονται στον ημερήσιο τύπο. Διότι στο 95% αν δείτε τα κείμενά τους θα τραπείτε κι εσείς μαζί τους. Τα γραπτά κείμενα. Εάν δείτε ένα 5% από αυτούς να γράφουν στις εφημερίδες, διαβάστε και αυτόν τα κείμενα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχουν σταθεί στις εφημερίδες, ούτε μπορούν να σταθούν. Βέβαια, η τηλεόραση έχει μια δική δόξα σαν αυτή που έχουν οι ποδοσφαιριστές. Δουλεύουν με τα πόδια, δεν θέλω να τους μειώσω για τους ανθρώπους για όνομα του Θεού, μια δική δόξα, γίνονται διάσημοι, βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, ενώ αντίθετα, πραγματικοί επιστήμονες, ερευνητές, άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών, της έρευνας, οι οποίοι τρώνε μια ζωή ολόκληρη πίσω από τα θρανία, από τα εργαστήρια κλπ. Και εργάζονται και παράγουν ένα έργο φοβερό. Κανείς δεν τους έμαθε ποτέ. Και κανείς δεν τους πλήρωσε σωστά ποτέ. Αυτό είναι ένα σύστημα που δουλεύει μόνο στη χώρα μας. Σε αυτή τη χώρα του κυρίου Καραμαλή, του κυρίου Παπανδρέου, του φίλου μου, του κυρίου Σιμίτη, είναι πρόσφατος, του κυρίου Σιμίτη πρόσφατα δεν έχει καμία ευθύνη γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει σε αυτή τη χώρα. Του κύριου Μητσοτάκη, μην τον ξεχάσω κι αυτόν. Αυτό βέβαια είναι το σύστημα. Από εκεί και πέρα, για το συγκεκριμένο περιστατικό που έκανα αυτήν την μικρή εισαγωγή, για τον κύριο Βουγιατζή, ευχές να γίνει γρήγορα καλά. Και όχι τόσο επιπόλαια να εκτοξεύουμε φράσεις εναντίον ανθρώπων που έχουν τιμήσει αυτό το επάγγελμα και σας πληροφορώ κύριε Βογιατζή, είναι πάρα πολλοί. Αυτούς που είδατε εσείς εκεί, τους καραγκιόζητες, είναι 1%. Άντε 2. Δεν είναι παραπέρα. Τίποτα άλλο για την ώρα. Στο θέμα της εκπομπής. Με τον κύριο Σωτήρη Σοφιανόπουλο το τακτικό μας ραντεβού. Κάτι θέλετε να πείτε πριν προχωρήσετε? Πριν μπω στην εκπομπή. Ναι, σε αυτά που σχολιάσατε για τον κύριο Βουγιατζή, που το θέμα εγώ δεν το ξέρω καθόλου βέβαια, ξέρω όμως ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, ότι αν ο οποιοσδήποτε Έλλην πολίτης
μπορούσε να προσφύγει σε μια τράπεζα και να αγοράσει τα χρήματα. Διότι η τράπεζα, ο πολίτης από την τράπεζα, η επιχείρηση αγοράζει χρήματα επί πιστώσει. Αυτή είναι η ουσία. Οι τράπεζες δεν δανείζουν, πουλούν χρήματα. Εάν λοιπόν ένας πολίτης μπορούσε να αγοράσει χρήματα επί πιστώσει από μια τράπεζα, σε ένα οποιοδήποτε κράτος το οποίο είχε μια στοιχειώδη αντιμετώπιση κοινωνική του απλού ανθρώπου, ο εργάτης Φερρυππίν δεν μπορεί να μπει ποτέ στην τράπεζα. Ένα τεράστιο θέμα. Όταν πιάσει τη δουλειά, η τράπεζα δεν έχει ανοίξει, και όταν τελειώσει τη δουλειά του, η τράπεζα έχει ήδη κλείσει. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία λοιπόν, όταν ο απλός εργάτης, που αυτή είναι η πλειοψηφία των πολιτών, δεν έχουν τη δυνατότητα καν να μπουν στην τράπεζα. Ένα. Και δεύτερον, εάν μπουν στην τράπεζα, δεν έχουν, λέει, εμπορική ιδιότητα. Όταν αποκλείεις από το μαγαζί που πουλάει το γενικό προϊόν που λέγεται χρήμα την πλειονότητα του λαού, αυτό δεν μπορεί να λέγεται παρά μια απάτη και μια κοινοβουλευτική δικτατορία, την οποία έχει η χώρα ξεκάθαρα. Δεν πρόκειται περί δημοκρατίας ούτε κατά διάνοια. Στην Αθήνα, την αρχαία Αθήνα, υπήρχε ο ταμείας, ο οποίος επλήρωνε τους σωματικώς αναπήρους, μη δυναμένους να εργαστούν. Υπήρχε η σοσιαλιστική άποψη στη δημοκρατία της μερίμνης του κράτους προς τον αδύναμο πολίτη, για να μπορούν να πληρώσουν το εισιτήριο και να πάνε να δούνε και τις τραγωδίες και τα έτσι και τα αλλιώς και τα ελευθερία μυστήρια και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν υπήρχαν αυτά σε αυτό το κράτος του κυρίου, εγώ τον λέω τον κύριο Καρά Αμαναλή, τον κύριο Παπανδρέου Μινέικο, τον κύριο Εύερ, τώρα συμπτωματικό, δεν υπάρχει και κανένα Έλληνα γύρω από την υπόθεση αυτή, αλλά αυτό είναι άλλο Παπά Ευαγγέλιο, και όλων αυτών των υπολείπων που έχουν κάτι στο σβέρκο μας. Εάν υπήρχε αυτή η, αν θέλετε, ηθική αντιμετώπιση του πολίτου, δεν θα ήταν εξαναγκασμένος αυτός ο κύριος να πέσει θύμα των τοκογλύφων, διότι ενός κακού, λέει, μύρια έπονται. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι όταν πας στην τράπεζα σήμερα με τον νόμο του κυρίου Εύερτ, αυτή είναι η ουσία, κύριε Κούτα. Ο νόμος 1083 κατέστρεψε την Ελλάδα. Ενός κακού μύρια έπονται. Έφτασαν λοιπόν οι άνθρωποι, αφού δεν μπορούν να μπουν στην τράπεζα, να προσφεύγουν στους τοκογλύφους. Το θέμα είναι κοινωνικό και είναι ηθικό. Δεν είναι ούτε οικονομικό, ούτε διοικητικό, ούτε αν θέλετε της τρομοκρατικής, του τρομοκρατικού τμήματος της αστυνομίας, όπου μπουκάρανε αυτοί οι τρομεροί εκεί πέρα Ράμπο, να πούμε, και πιάσανε τον ανθρωπάκο, τον βάλανε κάτω, λες και επρόκειτο να, ότι κάνανε το μεγάλο κατόρθωμα. Τώρα κατά πόσο λέγανε ότι είναι δημοσιογράφοι, ή αυτός ο άνθρωπος στην αγανάκτησή του επάνω έβρισε τους δημοσιογράφους, και τότε είναι άνευ σημασίας. Κύριε Σοφιανόπουλε, μία παρένθεση μόνο σας παρακαλώ. Να το ολοκληρώσω. Ναι. Το ηθικό θέμα. Η χώρα στερείται ηθικής βάσεως. Στερείται ηθικής βάσεως. Όταν αρχίζουν οι πληστηριασμοί και πάνε τα κοράκια, έχετε δει το θέαμα, κύριε Χούντα? Αυτό το έσχος δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλο μέρος της ανθρωπότητας. Είναι ντροπή. Εγώ ντρέπομαι σαν Έλλην ότι είμαι μέλος αυτής της κοινωνίας, και δυστυχώς, εγώ δεν το έχω πολύ ανοιχθεί, είχα 5 αστυνομικούς κάποια στιγμή στην πλάτη μου σε μια πρόσφατη τέτοια, σε ένα τέτοιο πληστηριασμό, αλλά εν πάση περιπτώσει φταίω κι εγώ, ναι. Εγώ ντρέπομαι που είμαι μέλος μιας κοινωνίας που ανέχεται το κράτος τοκογλύφο, τους τοκογλύφους και τους πληστηριασμούς με τα κοράκια. Τέτοιο ηθικό κατάντημα κοινωνίας στην παγκόσμια ιστορία, όσο έχω διαβάσει, δεν έχω αντιμετωπίσει, δεν έχω δει ποτέ. Και αν δεν αλλάξει αυτή η ανήθικο συμπεριφορά του κράτους προς τον πολίτη, αυτά τα φαινόμενα, κύριε Χούντα, θα πολλαπλασιάζονται. Και τώρα απειλούσε με την καραμπίνα. Ένας άλλος κύριος, πιο κοτσονάτος, θα τον είχε σκοτώσει τον τοκογλύφο και θα τον σκοτώσει σε λίγο. Ένας άλλος θα σκοτώσει τον διευθυντή της τραπέζης που του λέει, κύριε, χρωστάς 500 εκατομμύρια, ενώ ο άνθρωπος είχε δανειστεί 7 πριν μερικά χρόνια. Διότι έτσι λέει ο νόμος του κύριου Εύρη και του κύριου Παπανδρέου και του κύριου Καραμαλή, ότι ο Καραμαλής κύρωσε αυτό το νόμο ο οποίος διέλυσε τη χώρα. Αυτό λοιπόν το ηθικό κατάντημα είναι το οποίο θα μας καταστρέψει. Οι ηθικές αξίες, ο Σωκράτης λέει, είναι η άγνοια το μεγάλο κακό, αλλά πρωτίστως ο Σωκράτης είναι το ηθικό δίδαγμα.
πού είναι η ηθική αντιμετώπιση προς τον ανήμπορο πολίτη. Εγώ το σκέφτηκα πολύ το θέμα. Λέω, για φαντάσου να ήμασταν στη θέση του, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ξέρετε πόσες τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Χούντα, καθημερινώς υπάρχουν, όπου οι άνθρωποι δεν έχουν, αν θέλετε, τη δυνατότητα, δεν έχουν καραμπίνα ή δεν έχουν το θάρρος να κάνουν αυτό που έκανε. Άσχετο το θέμα των δημοσιογράφων. Εγώ δεν κρίνω αυτό. Εγώ κρίνω την αιτία αυτού του κοινωνικού φαινομένου, το οποίο ξεπίδησε και θα πολλαπλασιάζεται εάν κάτι δεν αλλάξει. Και το έχω ζήσει αυτό, που ερχόντουσαν άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, απλοί εργάτες, και μου λέγανε, κύριε Σωτήρη, εγώ έχω σήμερα ένα πρόβλημα, ανθρώπινο πρόβλημα, αρρώστησε η μάνα μου και θέλω, την εποχή εκείνη ήταν λίγα τα λεφτά συγκριτικά, θέλω ένα δάνειο 15.000, 15.000, τότε είναι σαν 200, 300. Μπορώ να πάω στην τράπεζα, δεν μπορώ να πάω στην τράπεζα, τι θα γίνει με μένα, ναι. Και εμείς είχαμε θεσπίσει, κάναμε κοινωνικό έργο, φιλανθρωπικό ίδρυμα ήταν η Χροπίδης Καλλιώς, το σύνολό της. Πήγαινε κάτω στον προσωπάρχη, υπόγραψε το χαρτί και πάρε ένα δάνειο. Εγώ έχω προτείνει στο βιβλίο τις προτάσεις μας, που δεν το λέμε, αλλά θα μου επιτρέψετε, επειδή είναι κοινωνικό το θέμα του κόμματος, ότι οι επιχειρήσεις θα γίνουν οι τράπεζες των εργατών. Κάθε επιχείρηση θα είναι η τράπεζα του εργάτου. Θα πηγαίνει στην επιχείρηση ο εργάτης και θα λέει, θέλω αυτό το δάνειο. Ένας άλλος μου λέει, εγώ ερωτεύτηκα τη συναδέλφισά μου και την κάστρωσα κιόλα, κύριε Σωτήρη. Και μου λέει ο πατέρας της, άμα λέει δεν την παντρευτείς σε 2 μήνες, λέει θα σε καθαρίσει, ήταν και ακριτικός. Και τι να κάνω, θέλω, λέει, 50.000 να παντρευτώ, δεν έχω. Ανθρώπινα πράγματα, κύριε Χούντα, δεν τα αντιμετωπίσανε αυτοί οι άγιοι άνθρωποι, διότι σας σέβομαι ιδιαίτερος και δεν θέλω να σας χαλάω χατήρι, αυτοί οι άγιοι άνθρωποι. Και προτείνουμε εμείς, η επιχείρηση. Εγώ εργάζομαι στην επιχείρησή σας, 25 χρόνια, εσείς με ξέρετε, το διευθυντής τραπέζης με ξέρει. Και επίσης στο βιβλιάριο του ΙΚΑ θα γράφετε, ώστε είναι τα μόνια σίγουρα δάνεια από τον απλό εργάτη, θα παρακρατείτε από το ημερομίσθιο. Και είπε ο άλλος, εγώ του χρόνου γίνω σε σύνταξη. Ναι, αλλά ρώτησε σήμερα η γυναίκα μου. Τι θα πάρω εφάπαξ, 1.000.000. Δώσε μου τις 500.000 σήμερα, θα κάνω τη δουλειά μου. Αλλά η επιχείρηση πού να τα βρει όλα αυτά τα λεφτά, σαν ρευστό. Μέσω λοιπόν της επιχειρήσεως, η Τράπεζα της Ελλάδος θα δίνει τα κονδύλια των απλών αυτών ανθρώπων, να έχουμε ανθρώπους να τους κοιτάμε, διότι εγώ ντρεπόμουν τον απλό άνθρωπο και είχαν δίκιο. Εγώ μου λέει, τι κάνω, εσείς έχετε τον τρόπο σας, εμείς λέει τι θα γίνουμε. Έχετε απάντηση. Και ο Σκαραμαλής, ο κύριος Σέβερ, τώρα αυτός ο ανίκανος, τώρα να πούμε, βούκι άμα τον βάλεις να διαβάσει γάλεει. Και ο κύριος Λαλιώτης που είπατε, και ο κύριος Τζουμάκας. Μα τι είπαμε, κύριε Χούντα, είπαμε, εντάξει, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Αυτοί έχουν δημιουργήσει αυτό το έσχος στη χώρα μας. Πρέπει κάποτε η ηθική αντιμετώπιση, το κοινωνικό πρόβλημα της χώρας, κύριε Χούντα, είναι τεράστιο. Ο συνταξιούχος σήμερα τι χρωστάει, που του τρώνε τα λεφτά, εργάζεται 35 χρόνια και του τρώνε τα λεφτά, και του δίνουν μια σύνταξη που δεν είναι ούτε η τόκη των τόκων των χρημάτων που του παρακρατήσανε. Ούτε η τόκη των τόκων των χρημάτων. Αυτό δεν πάει άλλο. Και πριν δούμε τέτοια φαινόμενα να πολλαπλασιάζονται και να εκρήγνεται η κοινωνία, διότι ξέρετε αυτά ιστορικώς έχουν επαναληφθεί πάρα πολλές φορές. Ο άνθρωπος έχει 2 συναισθήματα, κύριε Χούντα, έχω παρατηρήσει. Με όση μικράν πήραν διαθέτω. Το αίσθημα του ανικανοποιήτου, όπου τον κάνει και προοδεύει για να ικανοποιηθεί, και το αίσθημα του αδικημένου, ο οποίος επαναστατεί. Μέχρι και προμερικών ετών, η γενική εικόνα της ελληνικής κοινωνίας ήταν ότι ο Έλλην αισθανότανε ανικανοποιητός και τώρα έχει αρχίσει να αισθάνεται αδικημένος. Και αν αυτό δεν το μετατρέψουμε και δεν το του κάνουμε στροφή να πάει πάλι στο ανικανοποιήτος, αυτό θα κάνει έκρηξη κάποια στιγμή. Και οι μόνοι που θα ωφεληθούν από αυτό, κύριε Χούντα, θα είναι οι Τούρκοι. Οι Σλάβοι, οι Βούλγαροι, όλοι οι Κινοευρωπαίοι πρωτίστως, όλοι οι εχθροί της χώρας θα πέσουν επάνω μας,
εκ της κοινωνικής επαναστάσεως που θα προκύψει και τέτοια κρούσματα θα είναι πλέον πολλαπλά και θα χάσουμε και τα αυγά και τα πασχάλια. Εάν ο κύριος Σημίτης έχει αυτιά να ακούσει, δια του μυαλού του νους ωρά και νους ακούει, θα κοιτάξει πρωτίστως το κοινωνικό πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στους συνταξιούχους και στους ανικάνους ανθρώπους της κοινωνίας να τα φέρουν βόλτα. Αυτός δε ο αγράμματος ο υπουργός ο Παπαδόπουλος να πάψει να νομίζει ότι ο αντικειμενικός σκοπός είναι να λιώσει τον πολίτη για να πάρει τα λεφτά τα οποία του ζητάνε για να στηριχθεί αυτό το σπάταλο και αδιφάγο κράτος το οποίο έχουν φτιάξει. Μην τον κατηγορείτε έτσι. Όχι, όχι, εγώ θα τον κρέμαγα στην πλατεία συντάγματος. Να σας πω γιατί. Ναι. Ακολουθεί το πρόγραμμά του να μαζέψει λεφτά. Όχι, εγώ τον κρέμαγα. Προσέξτε κάτι. Προσέξτε όμως, σταθείτε. Εδώ μιλάει για αυτές τις σπατάλες του δημοσίου και για το κράτος επιχειρηματία με τα χειρότερα λόγια. Και έχει και σχετική άποψη την οποία και έχει εκφράσει. Μα δεν με ενδιαφέρει τι λέει, με ενδιαφέρει τι κάνει. Να πληρώνουμε. Μα δεν θυμόσαστε γιατί. Μα υπάρχει, κοιτάξτε, σταθείτε. Δεν θέλω να πάρω το μέρος του κύριου Παπαδόπουλου. Όχι, μα δεν θυμόσαστε που λέει γιατί. Μα αφήστε να σας πω. Όταν έρθει η ώρα και πάει ο συνταξιούχος και δεν έχει να πάρει τη σύνταξή του, δεν θα είναι χειρότερο. Ρωτάω. Σαφώς. Ωραία, αυτός τι κάνει, προσπαθεί να μαζέψει με οποιοδήποτε τρόπο τα λεφτά. Μπα, μα το ελληνικό κράτος λεφτά μαζεύει μόνο για τους συνταξιούχους. Το ελληνικό κράτος μαζεύει λεφτά για οτιδήποτε άλλο εκτός από τους συνταξιούχους. Θυμόσαστε που λέει για την πρώτη παράβαση πρόστιμο λέει 200.000. Για τη δευτέρα παράβαση πρόστιμο 200.000. Και για την τρίτη παράβαση πρόστιμο 200.000. Θυμόσαστε ήταν αυτά εδώ πριν. Καφέ. Οι τρεις καφέδες. Ο πρώτος καφές των 180 δραχμών 200.000 πρόστιμο. Ο δεύτερος καφές των 180. Τι έχουν καταντήσει οι παιδά, τι είναι κύριε Χούντα, εκβιαστέ είναι. Τι είναι. Είναι σαν τους γκάγκστερ του Σικάγου που λέγανε ή μου δίνεις τόσα ή σου διαλάω το μαγαζί. Και μπαίνουν μέσα και λένε σε πιάσα, πιάσα ένα τραπέζι που δεν έχει έναν κατάλογο, διότι τον καρσόνι το ξέχασα βάλει τον κατάλογο. Και λένε το καταστηματάρχη δίνεις 500 ή σε γράφουμε και πληρώνεις 3 εκατομμύρια. Όταν το κράτος έφτασε να γίνει εκβιαστής και ληστής των επιχειρήσεων. Το κράτος δεν είναι εκβιαστής. Οι τυχοδιώκτες, οι συνάνθρωποι μας, οι αλήτες είναι εκβιαστές. Μην όχι, το παίρνετε έτσι. Όχι, 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 το κράτος είναι εκβιαστής. Μα τα διαλύσουμε όλα. Πώς είπατε, μα δεν είναι κράτος αυτό. Όχι, είναι. Ούτε Τούρκοι. Με συγχωρείτε, 10% λέγανε οι Τούρκοι. Εμείς το φτιάχνουμε το κράτος. Όχι, κύριε. Όταν υπάρχουν εφοριακοί οι οποίοι επανειλημμένως έχουν συλληφθεί να παίρνουν χρήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το κράτος. Όχι. Το κράτος νομοθέτησε ότι τα τετραγωνικά μέτρα που περπατάς είναι φορολογητέο θέμα. Το κράτος νομοθέτησε. Ο κύριος Παπαδόπουλος έβγαλε αυτό τον αντισταματικό νόμο. Και θα το τη χαρίσω. Θα τον κρεμάσω στην πλατεία συντάγματος. Μου επιτρέπετε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι άλλο. Αυτό... Εκ των δύο κακών των μηχείρων βέλτιστων. Σταθείτε έτσι, κύριε Σοφιανόπουλο. Όχι το όλα μαζί στην Κατσαρόλα. Και η αρχή του ίμιση του κακού. Ένα-ένα. Αυτό για τα τετραγωνικά μετά είναι σωστό. Ποιο το έκανε αυτό. Είναι σωστό. Δεν το είπε ο Παπαδόπουλος αυτό, δικό μου. Ναι, ο Παπαδόπουλος λοιπόν λέει μεν, αλλά άλλα κάνει δε. Και ρωτώ εγώ τι μετράει αυτό που κάνει ή αυτό που λες. Αυτό που κάνει. Μπράβο. Λοιπόν, ο Παπαδόπουλος άλλα κάνει και άλλα λέει. Είπαμε λάθη έγιναν. Λάθο είναι αυτό. Και θα γίνουν. Και δεν το ανακαλεί. Και δεν το ανακαλεί. Αυτό το έσχο σήμερα που διελύθησαν οι επιχειρήσεις. Διελύθησαν. Θα θυμόσαστε τον άλλο, τον Γιοπόν από την Αμερική που λέει: εγώ είχα κύριε 500 κοτόπουλα και μου πλακώσανε. Άσε οι κοινοτικοί φόροι, λέει, εκείνα τα εξωφρενικά πράγματα. Κράτος εκβιαστή ή πληρώνει τόσο, σου κόβω το ρεύμα. Μα τι λέτε, κύριε Γούντα. Εκβιαστής, παλιάνθρωπος, τοκογλύφος, ψεύτης, απατεώνας, ό,τι βρωμερότερο και συχαμερότερο έχει να δείξει η οποιαδήποτε ανθρώπινη υπόσταση είναι σήμερα το ελληνικό κράτος. Σε όλους τους τομείς. Άσε που πετά τον ανθρωπάκο στο διάδρομο του νοσοκομείου, σαν αράτζο. Χρειαζόμαστε 20 γενικά νοσοκομεία και έχουμε 9. Και ξοδεύουμε τα δισεκατομμύρια. Θυμόσαστε ο εγκέφαλος κόστιζε στον ιδιώτη 35 εκατομμύρια και το κράτος το πλήρωσε 70 για να τρώνε οι μέτεροι. Αν θέλετε, μπορεί και εξάπτομαι, διότι ξέρετε τους λόγους για τους οποίους δεν ανέχομαι την αδικία. Η κοινωνική αντιμετώπιση, το ηθικό θέμα σήμερα της ελληνικής κοινωνίας είναι κάτω από τον πάτο του βαρελιού. Οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι. Και πού θα πάει αυτή η δουλειά. Και από την άλλη έχουμε απειλές, Τούρκους, πράγματα, κοινή αγορά, ο Πάγκαλος πετάει ρουκέτες εκεί πέρα οι οποίες άνευ σημασίας. Ναι, θα κάνουν τώρα η κοινή αγορά, θα κάνει τους Τούρκους ντα. Τα 777.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Τουρκίας
όπου συντόμως θα είναι 100 εκατομμύρια αυτοί το 2020, να πούμε, να τους κάνει ντάο πάγκαλος, να πούμε, με το Λουξεμβούργο, το οποίο είναι 5 φορές εισάκινθος. Αυτά ήταν αστεία πράγματα. Δεν ξέρουμε πιθανώς πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ότι είμαστε μπροστά στο χείλος του γκρεμνού. Και δεν είναι δυνατόν σήμερα να απομυζάς τον πολίτη αντί να τον βοηθάς να τον υψώσεις το ηθικό. Λες τα παιδιά, τι είναι ο Κολοκοτρώνης και σε κοιτάνε. Ξέρετε, είπα σε 3 νεαρούς σήμερα το μεσημέρι, κύριε Γόντα, στις 5 η ώρα. Λέω σε μία κοπέλα, μη τρώστε και πατρώστε, και με κοίταγε. Δηλαδή μου λέει, λέω μη τρώστε και πατρώστε παρακάτω. Τι είναι αυτό, μου λέει. Έχει βγάλει γυμνάσιο, λύκειο. Λέω, καλά, με συγχωρείτε εσείς, κυρία μου, λέει, δεν ξέρετε. Μιλάμε για κοπέλα 27 χρονών. Μη τρώστε και πατώστε και τον προγόνα πάντων, εσείς αγαπητέ. Λέει, δεν σας καταλαβαίνουν. Τρεις τον αριθμό, νεαροί της τάξης των 30 συν πλην, μη τρώστε και πατώστε τον προγόνα πάντων και τους υγείες και τα λοιπά και τα λοιπά, τίποτα, χαμπάρι. Πού πάει. Πού πάει αυτή η κατάσταση. Είναι Ελλάδα αυτή πλέον. Εγώ, με συμποθέτε, δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά επειδή τα έχω ζήσει αυτά. Έχω συναστραφεί από τον τελευταίο εργάτη με τον οποίο δούλευε και με τα χέρια. Μια φορά θυμάμαι μάλιστα που υπήρχε μια παλιά δεξαμενή κάτω από ένα χρωματάδικο και είχαν μείνει χρώματα μέσα και είχαν κάτι άλλα, στουπιά, σαπί και βρώμα κλπ. Λίγο πρέπει να την αλλάξουμε. Ήταν θέμα, το νερό ήταν πάντα πολύτιμο και δεν είχαμε νερό και πάνε να κάνουμε ανακυκλώσεις μέσα, μπλέξουμε τεχνικά θέματα. Λέει ο κύριος Σωτήρης, δεν είναι τίποτα άλλο, αυτό το φιάρι εδώ. Μπήκαμε τις μπότες, μόλις μήτανε και μπήκα μέσα λοιπόν με την πότα, άσκησε εσύ, θα μπεις μέσα να μπούμε και αμέσως. Το φιλότιμο του Έλληνος, κύριε Χούντα, ο Έλληνας είναι το κάτι άλλο. Γι' αυτό και η λέξη φιλότιμο δεν υπάρχει. Δεν έχουν αντιμετωπίσει τον κοσμάκι με τις ικανότητές τους. Δώσε το, τόσο δώσε στον απλό άνθρωπο να στα επιστρέψει 100 φορές. Μην τον πατάς όμως. Τον πατάνε τον άνθρωπο και τον εξαπατούν. Τον πατάνε και τον εξαπατούν. Άκουγα τις δηλώσεις του Έβερτ και έλεγα, ο άνθρωπος ο οποίος διέλυσε την ελληνική οικονομία να λέει ότι το Πασόκ εγκατέλειψε τον Έλληνα πολίτη αβοήθητο. Αυτός ο οποίος διέλυσε τον Έλληνα πολίτη και λέω, ακούω καλά, και οι άλλοι από κάτω να χειροκροτούν της ομάδος, της συμμορίας αυτής. Και βγαίνει ο άλλος και λέει, το μόνο, λέει, που έκανε ο ελληνικός λαός εγκατέλειψε τον Έβερτ. Δηλαδή παίζουμε με τις κουβέντες, τα ακούσατε αυτά. Αυτά είναι λυπηρά πράγματα, αυτά δεν είναι Τούρκοι. Ο διευθυντής ο Τζόουνς της ΣΕΡΛ μου έλεγε ότι το δυσκολότερο πράγμα που αντιμετωπίζουμε είναι να πουλήσουμε στην Τουρκία. Διότι όσο κακό, κακοσυσκευασμένο, άχρηστο να είναι το τουρκικό προϊόν, ο Τούρκος θα πάρει πάντα το τουρκικό. Ενώ στην Ελλάδα, λέει, καλύτερο να είναι το ελληνικό από το ξένο, οι Έλληνες θα πάρουν το ξένο. Και αυτό είναι θέμα διαπαιδαγωγήσεως. Η πολιτεία δεν εφρόντισε να διαπαιδαγωγήσει τον ελληνικό λαό κατά τον τρόπο αυτόν, ώστε ο Έλλην να προσφέρει στον εαυτό του καταρχήν. Όποιος δεν αγαπάει το σπίτι του, λέει, πέφτει και τον πλακώνει. Σήμερα έχουμε μια κοινωνία ελληνική η οποία δεν αγαπάει το σπίτι της. Σε κανένα τομέα. Τα τσιγάρα είναι κρέα, ξένα. Το κρέας είναι ξένο. Τα ποτά είναι ξένα. Τα ρούχα είναι ξένα. Τα παπούτσια είναι ξένα. Τα αυτοκίνητα είναι ξένα. Το ρεύμα κατά 3% εισάγεται. Τελικώς, τι έχει μείνει ελληνικό? Τίποτα. Πόσο λέτε ότι μπορούμε να επιβιώσουμε έτσι? Με την κουβέντα που κάνετε, φύγετε 114 θέματα στα 5 λεπτά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι θέλω 114 ώρες. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, πιάνω το πρώτο και το κλείνω εκεί που μπαίνουμε στο θέμα. Υπήρχε μία ιδιωτική κλινική η οποία αγόρασε ένα μηχάνημα 35 εκατομμύρια και ένα άλλο δημόσιο νοσοκομείο το αγόρασε 70 εκατομμύρια. Εντάξει, να μην προχωρήσουμε παρακάτω. Τέτοια περιστατικά έχουν υποθεί πολλά και έχουν γραφτεί και στις εφημερίδες. Να μην τα λέμε. Απάντηση. Εδώ το ζητούμενο είναι η τιμωρία, η οποία δεν υπάρχει. Η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία είναι στη γωνία, δεν υπάρχει. Θα μου πείτε τόσο έτσι, αφαιρείς κουβέντες, μπαμ, μπουμ, δεν υπάρχει. Λοιπόν. Όχι, άλλο λέω. Αυτά είναι θέματα
νομοθετικών ρυθμίσεων, σκληρών νόμων, τους οποίους οι εκπρόσωποι των συμπατριωτών μας που τους εμπιστεύονται και τους ψηφίζουν δεν είναι διατεθειμένοι να συντάξουν. Από εκεί και πέρα, μην δικαιολογείτε τόσο πολύ αυτούς τους υπέροχους Έλληνες, έτσι, για να ξεμπερδεύουμε αυτό το ζήτημα. Το έχουμε πει και άλλη φορά για να πούμε στο θέμα. Μάλιστα. Κάθε φορά που έχουμε εκλογές, μπορούν να ψηφίσουν ελεύθερα. Δεν τους είπε κανείς, γίνεται βία κοινοθεία. Εγώ δεν το πιστεύω. Εσείς το πιστεύετε? Μα κύριε Χουρέ, το πιστεύετε? Όχι. Λοιπόν, την επόμενη φορά ψηφίζουν εσάς. Να σας ρωτήσω κάτι. Ειλικρινά να ψηφίσουν κάποιον άλλον. Και αν δεν ήταν. Δεν τους απαγορεύει κανένας. Τους απαγορεύει κανένας. Δύο λεφτά. Αυτούς θέλουν. Δύο λεφτά. Ποια πόσα λεφτά, 100. Και αν δεν ήταν ο Χούντας. Πού είναι αυτός που είναι, δεν κάνω κομπλιμέντα τώρα. Να πει. Ρε, αυτός ο Φιανόπουλος κάτι έχει να μας πει εδώ και κάνα δυο ακόμα. Θα με καλούσε εμένα ποτέ η ΕΡΤ να τα πω αυτά στον ελληνικό λαό. Αλλά δεν μου λέτε, εάν το κανάλι το δικό σας είχε πανελλήνια εμβέλεια, μας ακούει όλη η Ελλάδα. Έτσι θα ήταν τα πράγματα σήμερα. Ως εκ τούτου, για να σε ψηφίσει κάποιος, πρέπει και να σε μάθει. Απαράβατη νόμη της δημοκρατίας είναι ότι ο λαός ενημερώνεται ελευθέρως και ο λαός εκλέγει άμεσα τους άρχοντας. Εδώ ούτε ο λαός ενημερώνεται, και αν ενημερώνεται, ενημερώνεται μόλις τελευταίος, ενώ παλιά ήταν κλειστά, στεγανά, κράτος μόνο, ΕΡΤ, εκεί και η ΕΝΕΔ, ΝΕΤΑ. Πάλι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Πάλι και ένας, έτσι. Και ένας κατευθυνόμενος τύπος ξεκάθαρα από τις μεγάλες δυνάμεις, με όλες τις λεπτομέρειες, και ο ελληνικός λαός ανήμπορος. Σαν κανόνα, οι εξαιρέσεις υπάρχουν. Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Κύριε Σοφιανόπουλε, ακούστε. Πέστε ότι εγώ είμαι ένας καλλιεργητής στη Θεσπρωτεία. Ας. Θέλετε να πούμε Αλεξανδρούπολη, πού θέλετε, Πρέβεζα, πού να πάμε, μάλιστα. Να πάμε στα άκρα της γης, της Ελλάδος, όπου θέλετε. Εκεί, ερωτώ εσάς, ναι. Αφήστε τον κύριο Σοφιανόπουλο που έτυχε να είναι κάποια τηλεοπτική σταθμή, να παρουσιάζει, να λέει τα πράγματα αυτά που θέλει να πει κλπ. Υπάρχουν ψηφοδελτία όλων των κομμάτων. Ναι. Ωραία. Εκτός από το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, την Πολιτική Άνοιξη, υπάρχουν άλλα κόμματα. Πού? Για πέστε μου. Πολλά. Που πάνε τα χαρτιά εκεί. Αρκετά. Για πέστε. Ξέρω μερικά κομμουνιστικά, κάτι επαναστατικά, το ΕΚΕ, το ΞΕΚΕ. Φτάνουν αυτά εκεί τα ψηφοδέλτια. Αυτά φτάνουν σίγουρα. Τα άλλα δεν φτάνουν. Τα άλλα δεν φτάνουν. Ποια άλλα? Μερικών άλλων δεν φτάνουν. Αλλά δεν με λέτε, είπατε Αλεξανδρούπολη. Αν είμαι σήμερα βοσκός στη Θράκη, μου σφάζουν το κοπάδι μου για τον αυτόδη πυρετό. Αποζημίωση παίρνω. Είπανε, θα πάρετε. Θα. Από θα γέμισε η Ελλάδα. Οι Εγγλέζικες αγελάδες, όσες σε σφάγισαν, πληρώθησαν. Εδώ οι άλλοι πουλήσαν τα πορτοκάλια το Δεκέμβριο μήνα και έχουμε Ιούλιο και δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους ακόμα. Μας ολόγωμα είναι κράτος αυτό. Μια τόσο ευαίσθητη υπόθεση μπλοκάραν τα ελληνικά προϊόντα. Ο αυτόδης πυρετός είναι μια γνωστή υπόθεση εδώ 600 χρόνια που λέει ο λόγος. Τώρα την κάνανε βούκινο και σταματήσανε και τι θα γίνει τώρα. Ο Κοσμάκης έπηξε το γάλα γιατί δεν μπορούσε να το πουλήσει το κάνει τρίτο, δεν μπορεί να πουλήσει το τυρί. Πολιτεία η οποία σέβεται τον εαυτό της έπρεπε να πω καλημέρα σας, Χούντας, Τσοπάνης, ναι, πόσα έχεις? Έχεις 350, μάλιστα, για να δούμε, 5 κρυάρια, το κάθε κρυάρι, ένα καλό κρυάρι σήμερα έχει 50 χιλιάρικα, 5, 25, 250 χιλιάρικα τα κρυάρια, 25 κατά δεκάρικα, πάρτα. Τι έχουμε τώρα εδώ πέρα, έχουμε μιλιόρες προβάτες, έτσι και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, πόσο μας τόσο επί τόσο, πάρτα. Αυτό θα πει κράτος. Του σφάει στο αλλού το κοπάδι και του πεις θα πάρεις. Και αυτός πώς θα ταΐσει το παιδί το βράδυ. Την άλλη μέρα πώς θα αγοράσει ψωμί. Διότι αυτός πουλάγε το γάλα, έσφαζε τα αρνί και ζούσε. Όταν εσύ του σφάξεις το κοπάδι και του λες θα πάρεις, αυτός πρέπει να ζήσει. Δεν πρέπει να κλέψει. Αν τώρα κάποιος από αυτούς πάρει την καραμπίνα να πούμε και πάει και την άκρη του μυαλού του γιατρού τα μυαλά στον ένα που του φάει το κοπάδι κατ' εντολήν της κοινότητας και τρέχει ως κατάρρευση, τι θα γίνει? Και εν πάση περιπτώσει ρωτώ εγώ, αυτόδης πυρετός δεν μπορεί να γίνει κονσέρβα? Πρέπει να τα θάψουμε ή δεν μπορεί να τα κάνουμε ζωοτροφές? Τα βάλουμε σε κλιβάνους και να τα κάνουμε κρεατάλευρα? Κύριε Χούντα, επειδή δυστυχώς είναι εκείνο που λέει ο Χριστός, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, και ο Χριστός δεν εννοούσε να είσαι κανένας τέτοιος παρλιακός, έλεγε απλώς να μην ξέρεις.
Άμα στην Ελλάδα ξέρεις, είσαι δυστυχής, όπως είμαι εγώ. Όχι ότι ξέρω πράγματα που άλλοι δεν ξέρουν. Ασχολήθηκα απλώς, γι' αυτό ξέρω λίγα πραγματάκια σε ορισμένους ειδικούς τομείς που άλλοι δεν ασχοληθήκαν ή δεν είχαν ασχοληθεί και άλλοι θα τα ξέραν. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κράτος. Δεν αντιμετωπίζει κανένα πολίτη με το αίσθημα του δικαίου και της ηθικής του ο κράτος. Κανέναν, απολύτως, σε κανένα τομέα. Είτε αυτός είναι απλός τσοπάνης, είτε γεωργός, είτε κτηνοτρόφος, είτε. Θέλετε να πάμε στους σεισμούς, να πάμε στα Γρεβενά, να δούμε τι έγινε. Ας περάσει κανένας της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, να τον κρεμάσουν στις γωνίες οι άνθρωποι. Δεν μπορεί. Δηλαδή, όταν ένα κράτος σε κανένα τομέα δεν λειτουργεί, δεν μπορεί να του δίνουμε σίγουρο χάρτη σε κανένα τομέα. Εγώ δεν μπορώ να βρω. Πιστέψτε μου ότι έχω προσπαθήσει. Ένα πράγμα λειτουργεί στην Ελλάδα. Το λέει τώρα το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι άψογο. Αλλά εκεί δεν υπάρχει το κράτος. Ευτυχώς υπάρχει κράτος. Πέσανε οι λεφτάδες με το ψώνιο του μπάσκετ ο καθένας. Φέραμε και τους αραπάδες να πούμε για τους Σέρβους και χιλιαδιόλεψη ελληνική ομάδα. Με τρεις αράπηδες και δύο ξένους να πούμε και είναι ελληνική ομάδα. Ας το πάρει το ποτάμι αυτό. Βέβαια για μένα απαράδεκτο. Όταν λες αθλητισμός μιας χώρας, πρέπει ο αθλητισμός της χώρας να εκπροσωπείται από τους κατοίκους της χώρας. Τι τρελά πράγματα να δω. Αραπάδες νέγριδο να είμαι 3 μέτρα ο καθένας μέσα στις ελληνικές ομάδες. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Πες αυτό. Λοιπόν, αυτό λειτουργεί άψογα. Γι' αυτό και έχουμε αποτελέσματα. Κάποτε που είχαμε ελεύθερο κινηματογράφο, είχαμε ταινίες. Μόλις έγινε το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου και το πήρε το ελληνικό κράτος στο χέρι του, τέλος. Ή μήπως έχω άδικο. Πού είναι εκείνες οι καταπληκτικές ταινίες που βλέπαμε. Και πριν χρόνια, σε δύσκολους καιρούς, καταπληκτικές ταινίες. Πού να αρχίσουν και πού να τελειώσουν. Φίνος, Φίλιμς, Καραγιάννης και αδέρφη μαζεύεται. Σήμερα φτιάξαν το κέντρο του ελληνικού κινηματογράφου, καπελώσαν το θέμα, παίρνουν τα λεφτά για επιτίδη, σβήσαμε. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ξέρω ότι σε στεναχωρώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Ο κόσμος, έχετε δίκιο ότι δεν έρχεται, ο κόσμος φοβάται. Ο κόσμος δεν έρχεται, φοβάται, λέει, πού είναι αυτό. Έρχονται μερικοί, μου λένε απέξω την πόρτα, λέει, με δουν ότι μπήκα μέσα, λέει, φεύγουν, κρύβονται. Υπάρχει τρομοκρατία στην Ελλάδα σήμερα. Κύριε Σοφιανόπουλε, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είπα ότι είναι ακριβώς έτσι. Οι Έλληνες μπορούν να πάνε στην κάλπη όταν θα έρθει η ώρα. Εγώ δεν λέω, αφού μου λέτε όλα αυτά, και που δεν θα τους δει κανένας, θα πάρουν όλα τα ψηφοδέλτια και θα ψηφίσουν. ΕΚΕ, ποιο είπατε, ποιο κόμμα είπατε, Κομμουνιστικό Κόμμα, ΕΚΕ, τι είπατε. Διάφορα τέτοια. Όλοι λοιπόν ένα από αυτά τα κόμματα. Γιατί πιστεύουν στις αρχές του κόμματος αυτού ή οποιοδήποτε άλλου. Εγώ σας λέω να μην πιστεύουν και σας λέω να ψηφίσουν έτσι. Από αντίδραση. Το έκαναν αυτό. Το έκαναν αυτό. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Μιλάτε λοιπόν ότι. Μέχρι τώρα δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν μπορούσα να το κάνω. Γιατί, τι τους εμπόδιζε. Γιατί δεν υπήρχε πρόσβαση. Καμία πρόσβαση δεν υπήρχε. Είπατε θα να ψηφίσει ο κόσμος εμένα. Και ποιος με ήξερε εμένα μέχρι προσφάτως. Δεν ξέρω, λέω. Κανένα. Μα δεν είχα δυνατότητα. Δεν μπορούσα να ψηφίσω με τον κόσμο. Να έρθουμε στο θέμα μας το σημερινό. Ό,τι προλάβουμε. Λοιπόν. Πόση ώρα έχουμε καταρχήν. Ό,τι προλάβουμε. Λοιπόν, να πούμε για το ξύλο. Που δεν το ξέρει κανένας. Μάλιστα. Εσείς έχετε μία τέλος πάντων διάθεση να πολιτευτείτε σε επόμενες εκλογές. Έχετε φτιάξει ένα κόμμα. Και προσπαθείτε να επιβιώσετε. Πολιτικά. Και με βάση αυτή την τέλος πάντων πρόθεσή σας έχετε βάλει κάτω όλα τα θέματα του κράτους και του έθνους και τα μελετάτε. Με το μικροσκόπιο. Σαν κομματικός μηχανισμός κι εσείς. Από την άλλη πλευρά έχετε μέσα σας τον χημικό Σωτήριο Σοφιανόπουλο. Αν μου επιτρέπετε κάνουμε πολιτική επανάσταση. Δεν έχω καμία διάθεση και ούτε προσπαθούμε να αντιγράψουμε και να γίνουμε κόμμα σαν τα άλλα κόμματα. Μας ενδιαφέρει η απελευθέρωση της Ελλάδος και του ελληνικού λαού από τα δεσμά του κράτους. Και τίποτα άλλο. Και να πάμε σπίτια μας. Να λειτουργήσουν οι δημοκρατίες υπό την έννοια την τοπική δημοκρατικές διαδικασίες, με συγχωρείτε, υπό την τοπική έννοια η τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς τα λεφτά του κοσμάκι του τόπου είναι ουτοπία.
όταν λες τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δεν δίνεις τους φόρους που πληρώνει ο κόσμος εκεί για να γίνει, τι σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση? Να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Οι φόροι πάνε στον κεντρικό κουρβάνα. Κύριε Σοφιανόπουλε, ναι. Τραβάτε τη συζήτηση συνέχεια. Λοιπόν, ακούστε, αν αύριο γινόσαστε πρωθυπουργός, ναι, τα πρώτα πράγματα που θέλετε να κάνετε είναι να κλείσετε όλες τις κρατικές επιχειρήσεις. Όχι, δεν είπα αυτό. Σας λέω εγώ. Θα κλείνουν από μόνες τους. Για να μπορέσετε να σταθείτε, θα έπρεπε να κλείσετε όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις. Έπρεπε να περιορίσετε τους δημοσίους υπαλλήλους στο 1/10 από ό,τι είναι σήμερα. Αυτό εάν το κάνατε, θα σας εξαφάνιζαν. Όχι, κύριε, εγώ δεν είπα ότι θα κάναμε τέτοια πράγματα. Ακούστε, είναι μια ομάδα συμπατριωτών μας η οποία ζει, καλώς ή κακώς, τους είπανε, ελάτε, θα σας διορίσουμε, οι άνθρωποι πήγαν κτλ. Και καλώς έγινε. Και αν τους δείχναμε το δρόμο ότι τώρα παίρνουν 100 από το δημόσιο ενώ μπορεί να πάρουν 500. Σας εξήγησα. Μόνοι τους τα φεύγανε. Αυτοί έτσι έμαθαν και αυτό ακολουθούν. Και βεβαίως αν σήμερα πας στο άλλο και του πεις, θα σου πάρω το ψωμί από το στόμα, θα σε φάει ζωντανό. Όχι, μα δεν είπα τέτοια πράγματα. Και καλά θα κάνει. Όχι, δεν είπα τέτοια πράγματα εγώ. Λέω λοιπόν, αφού η οικονομική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν προσανατολισμός προς την ιδιωτική επιχείρηση, είτε αυτό λέγεται εταιρεία, εμπόριο, βιομηχανία κλπ, αλλά ήταν στροφή προς την κρατική επιχείρηση, μια λάθος πολιτική. Εκεί να πείτε για τον κύριο Καραμαλή, να πείτε για τον κύριο, ξέρω εγώ ποιον, Τσοτάκη, να πείτε για τον κύριο, τους πολιτικούς περασμένης γενιάς, ας πούμε έτσι, θα μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Ότι έκαναν το λάθος, ό,τι. Αλλά σήμερα, αν μπορείτε να εφαρμόσετε από τη μια στιγμή στην άλλη μια τέτοια πολιτική, είναι αδύνατο. Μα τι μπορεί να εφαρμόσετε στην άλλη. Αυτό είναι το πράγμα. Αυτό λέω. Όχι, πρέπει να μπει το νερό στα βλάκι, να αρχίσουμε. Από ποιον να μπει, κύριε Σοφιανόπουλε, το νερό στα βλάκι? Είπατε, εάν γινόμασταν εμείς. Το από κόμμα ποιος είναι, αφού βλέπετε ότι ένας εξαρτάται από τον άλλον. Σήμερα έχουμε έναν πρωθυπουργό. Όχι, μα δεν είναι. Έχουμε έναν πρωθυπουργό. Ναι, είδατε τι έγινε στο συνέδριο. Μα συνέδριο ήταν αυτό. Μου επιτρέπετε, είδατε τι έγινε στο συνέδριο. Μέσα στο κόμμα αυτό υπάρχουν άνθρωποι λουλούδια. Έχετε καμία αντίρρηση? Εάν υπάρχουν άνθρωποι λουλούδια και παραμένουν. Σας είπα. Το ξέρετε. Με ρωτήσατε. Μα το ξέρετε. Να μην απαντήσω. Ναι, απαντήστε. Εάν υπάρχουν άνθρωποι λουλούδια σε αυτό το κόμμα και παραμένουν σε αυτό το κόμμα μετά από τόσα χρόνια, δεν είναι λουλούδια. Είναι αγκάθια. Αλλά και τα αγκάθια, το γαροδιάγκαθο είναι καλό για το γάδο. Είναι πολύ καλό πράγμα. Ακούστε, και είναι καινοστιμότατο. Ακούστε. Βαριές κουβέντες αυτές. Όχι, καθόλου βαριές κουβέντες. Πολύ βαριές. Όταν συμπράττεις με ένα κόμμα το οποίο μαζί με το άλλο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, διέλυσαν τον τόπο. Ακούστε. Και είσαι και λουλούδι. Ακούστε. Οι φωνές, οι ομιλίες που τουλάχιστον είδανε τηλεθεατές από τηλεόραση, γιατί αυτό ήταν καλό ως ένα σημείο, ήταν πολύ καλό αυτό που έγινε. Εάν τις είχατε παρακολουθήσει, θα βγάζατε κάποια συμπεράσματα. Ξέρετε ότι εγώ ξέρω καλά από θέατρο. Πολύ σημαντικά. Ξέρω δεν καλά από θέατρο. Κοιτάξτε, θα σας πω εγώ. Ένα μόνο παράδειγμα. Είπε ο Ανδρέας μέσα στη Βουλή, ναι ή όχι, ο Καραμαλής μου είπε, βυθίσατε το χώρα, σας παρακαλώ, πέστε μου. Το είπε, δεν το είπε. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι μπεγμός. Του είπε ο Καραμαλής, πες το αυτό. Και πάει λέγοντας. Μετά του είπε, ξέρεις κάτι, η πολεμική βιομηχανία δεν μπορεί, είναι κανένας ιδιότου θέμα. Το είπε ο Ανδρέας στην Πάτρα, ο Καραμαλής λέει δεν μπορεί να κάνω τίποτα, φωνάζει ο Ανδρέας. Κρατικό. Παίξανε τον ελληνικό λαό μπαλάκι, εν γνώση τους. Και τον εξεπατούσαν. Με θέατρο, στημένη δουλειά. Το μάτς είναι σικέ. Όταν το Σύνταγμα λέει αυτά και αυτοί νομοθετούν, ας πάμε τώρα συγκεκριμένα. Στο νέο σοφρονιστικό νομοσχέδιο, όπου όλοι μπορούν να πάρουν μια άδεια, ξέρω εγώ, 10 μέρες, εκτός λέει από τους πραξικοπηματίες και αυτούς που καταδικάστησαν, λέει, για τη εσχάτη προδοσία, αυτός ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Διότι το Σύνταγμα, στο άρθρο 4, παράγραφος 1, λέει ξεκάθαρα ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Το Σύνταγμα είναι σαφέστατο, δεν πρέπει να είμαι συνταγματολόγος, ούτε ειδικός νομικός. Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Και εφόσον νόμος λέει ότι εσύ, κύριε Χούντα, ο φυλακισμένος, μπορεί να πάρεις 10 μέρες άδεια να πας σπίτι σου, μπορώ να πάρω κι εγώ. Ο κύριος Μεταξάς αυτοβαφτίστηκε συνταγματολόγος και βγάζει νόμους και νομοσχέδια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το Σύνταγμα και ο καθένας λέει ότι νομίζει και ότι γίνεται αρεστός, έτσι. Και η υπόθεση τραβάει. Δεν περπατάει όμως έτσι, κύριε Χούντα. Δεν μπορεί να μας περνάνε για ηλίθιους. Διότι ο ελληνικός λαός δεν είναι ηλίθιος. Αλλά τι γίνεται, οι περισσότεροι ξέρουν τι κάνανε. Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Χαίρετε.
και πήγανε στην Αυστραλία και πήγανε στον Καναδά και πήγανε στη Γερμανία και πήγανε στη Νότιο Αφρική και πήγανε στη Νέα Ζηλανδία. Γεμίσανε την ανθρωπότητα. Εμείς η Ελλάδα γεμίσαμε την ανθρωπότητα με εξαιρετικούς ανθρώπους, τους οποίους σήμερα τα έργα των οποίων επωφελούνται οι άλλες χώρες. 500.000 Έλληνες ακόμα είναι στη Δυτική Γερμανία. Και θυμόσαστε τη διάλεξη που έκανε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου του Γκέτιγκεν, ότι οι Έλληνες, τα παιδιά των Ελλήνων αγραμμάτων μεταναστών, είναι πρώτοι σήμερα και στη γερμανική κοινωνία και από τους Γερμανούς, σε έδρες καθηγητών πανεπιστημίων, πολυτεχνείων, δικηγόροι, γιατροί, επιχειρηματίε, τραγουδιστέ όπερας και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου του Γκέτιγκεν βγαίνει και λέει ότι τα παιδιά των Ελλήνων μεταναστών είναι πρώτοι στη γερμανική κοινωνία σήμερα, από όλες τις φυλές του κόσμου και των Γερμανών συμπεριλαμβανομένων, αυτούς τους έδιωξε από την Ελλάδα ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου. Εγώ τους έδιωξα. Αυτοί θα ήταν εδώ σήμερα. Και όταν έρχονται οι καλύτεροι επιστήμονες από το εξωτερικό, τα έχετε πει εσείς κύριε Κούλη, δεν τα έχω πει εγώ, το καθηγητικό κατασκημένο της Ελλάδας το ξέρετε. Εάν υπήρχε όμως και το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το έσχο σήμερα των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Έρχονται οι καλύτεροι επιστήμονες του κόσμου, Έλληνες στο εξωτερικό, και τους τραβάμε μια κλωτσιά και τους διώχνουμε. Πώς να προαχθεί η βιομηχανία και η τεχνολογία όταν οι άνθρωποι οι οποίοι την ξέρουν και έρχονται απ' έξω να την προσφέρουν, εμείς τους λέμε φύγετε. Το θύρο Αδένα, όπου είναι στον κόσμο τον κάνουνε, ο καλής ένας Έλληνας, στη Νέα Υόρκη, Έλληνα. Θύρος Αδένα, μια εγχείρηση πολύ ειδική, ο καλύτερος στον κόσμο είναι ένας Έλληνας. Υπάρχει ένας στη Γερμανία, ένας Εγγλέζος, στη Γαλλία κανένας, στην Ιταλία κανένας, ένας στη Σουηδία, πέντε άνθρωποι το καλύτερος Έλληνας. Λοιπόν, και τους έχουμε αυτούς τους ανθρώπους, κολοσσούς, δακτυλοδεικτούμενους. Το καλύτερο ελικόπτερο του κόσμου, το πολεμικό, το Απάτσι, τα ηλεκτρονικά, τα έχει κάνει Έλληνας. Και Τσέας. Και πάει λέγοντας. Πού είναι αυτοί. Αν είσαστε εσείς ελληνικών κράτων, δεν θα μαζεύατε αυτά τα κεφάλια όλου του κόσμου να τους φτιάξετε κάτι εδώ. Πού το. Έχουμε τις καλύτερες φωνές. Μαζί με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς, σαν μεσογειακή χώρα. Έτσι. Και στερούμεθα μιας όπερας. Μιας. Η Γερμανία έχει τέσσερις. Να προχωρήσουμε στο θέμα. Σε βλέπω και χαμογελάτε, ναι. Ξύλο. Ξύλο. Κάτι που οι συμπατριώτες μας. Ενώ πιστεύουμε ότι η Ελλάδα δεν έχει ξύλο, η Ελλάδα έχει πάρα πολλά ξύλα. Το δέντρο στην Ελλάδα, κύριε Κούντα, λόγω φωτοσυνθέσεως, μεγαλώνει 7 φορές ταχύτερα από ό,τι φέρει πίνει στη Σουηδία. Αλλά όχι μόνο φωτοσυνθέσεις, και θερμοκρασίες είναι συνδυασμός. Ξαναπέστε το πάλι, αν έχετε καλοσύνη αυτό. Ότι το δέντρο αναπτύσσεται στην Ελλάδα 7 φορές λιγορότερα από ό,τι στη Σουηδία. Γιατί? Το λέω Σουηδία, διότι λόγω συνδυασμού θερμοκρασίας και φωτός. Γιατί? Λόγω θερμοκρασίας, συνδυασμού θερμοκρασίας και φωτός. Στο. Η Σουηδία είναι, νομίζω, πολύ κοντά στην Φινλανδία. Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία. Όχι, ρωτάω εσάς εγώ. Ναι, σαφώς, βέβαια. Έτσι είναι. Δίπλα. Μπράβο. Η Φινλανδία φημίζεται παγκοσμίως για το χαρτί της. Μάλιστα. Το οποίο χαρτί της παράγεται, όπως είναι γνωστό, από το ξύλο. Βεβαίως. Δηλαδή, οι εκτάσεις που έχει η Φινλανδία για παραγωγή ξύλου και επομένως πολτοποίησή του και παραγωγή χαρτιού, έχουν δέντρα τα οποία για να αναπτυχθούν θέλουν 7 φορές περισσότερο χρόνο από ό,τι στην Ελλάδα. Μου επιτρέπετε. Θέλουν 7 χρόνια αργότερα. Μάλιστα. Προχωρήστε. Ναι, και είπατε τη Φινλανδία. Η Φινλανδία μαζί με την Ελλάδα είναι οι δύο ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωπαϊκής Υπήρου με τα πιο παρθένα δάση. Παρθένα δάση. Έτσι. Από εκατομμυρίων ετών. 17% της επιφανίας τους. Γι' αυτό και δεν είναι συμπτωματικό ότι η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη πανίδα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αρκούδες, λύκους, τσακάλια, ασβούς, δίδρες, σκυροπόταμους δηλαδή, νυφίτσες, σκύρους, φώτια, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Λοιπόν, είπατε χαρτί. Και θυμάμαι την αθηναϊκή χαρτοπία.
όταν ο Κεφάλας έφτιαξε το εργοστάσιο πάνω στη Δράμα, έτσι, ζητούσε από το ελληνικό κράτος ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Τι ζητούσε? Λέει, δώστε μου όλα τα έλη, δώστε μου όλα τα βουνά που είναι χέρσα, υπάρχουν πολλά κτλ. Να τα φυτεύω εγώ σαν βιομηχανία και από εκεί, από αυτά που φυτεύω, να παίρνω ξύλο για να λειτουργεί το εργοστάσιο. Με ειδικά μηχανήματα που είχαν φέρει από τη Σουηδία για 500.000 δέντρα την εβδομάδα φύτευση. Ειδικά συστήματα κτλ. Για πετε μου το λίγο, αυτό είναι ωραίο να το μάθουμε. Ζητούσε η χαρτοπία τότε. Όχι, αυτό το ακούσαμε. Πώς θα φυτεύουν αυτά τα δέντρα? Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα. Δηλαδή? Έτσι. Υπάρχουν φυτόρια με τεχνητές προδιαγραφές που φυτρώνει λίγο το δέντρο και υπάρχει ειδικό μηχάνημα που περνάει στις πλαγιές και φυτεύει δέντρα συνέχεια. Ναι. Ναι. Λοιπόν, όχι, 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 όχι το ελληνικό κράτος. Ξέρετε ποιος είπε? Ο μόνος που είπε το ναι. Το Άγιον Όρος. Θα σας πω κάτι τώρα το οποίο ο κόσμος δεν γνωρίζει. Ακόμα το εργοστάσιο της Αθηναϊκής Χαρτοπίας δουλεύει στη Δράμα, βέβαια υπό συνθήκες κρατικές, με 1.000 κυβικά ξύλο της περιοχής ημερησίως. Και επειδή ο κόσμος μπορεί να μπερδεύεται, αν θεωρήσουμε ότι ένα κυβικό ξύλο είναι ένας τόνος, είναι λιγότερο, είναι 0,8, ξέρω, 800 κιλά το κυβικό, μιλάμε για 1.000 τόνους, ας πούμε, χοντρά, ξύλο ελληνικό της περιοχής, όχι της Ελλάδος, την ημέρα. Αυτό δίνει, λοιπόν, την εικόνα των δυνατοτήτων που έχει ο τόπος από πλευράς αξιοποίησης της ελληνικής ξυλίας σε πάρα πολλούς τομείς. Παραδείγματος χάρη, η καρυδιά είναι ένα καταπληκτικό ξύλο. Αυτό το ξέρει και ο τελευταίος άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Ιδανικότερος τόπος για καλλιέργεια καρυδιών δεν υπάρχει. Και αναπτύσσεται και γρήγορα. Σχετικά. Τάχιστα. Ναι. Λοιπόν, στο χωριό του πατέρα μου και σε όλη την ορεινή Πελοπόννησο πριν χρόνια πολλά, πήραν πρέφα λοιπόν οι Ιταλοί ότι υπάρχουν αιωνόβιες καρυδιές. Και πήγαν εκεί πέρα, βρίσκανε φερεπή την κυρία Μαρία. Ετών 87. Λεφτά. Η σύνταξη που ήταν τότε 7.000. Τι να ζήσει. Της λέγανε λοιπόν, γιαγιά, τι κάνεις και τα λοιπά. Παιδάκι μου, καλά είμαστε, κάνουμε και ένα καφεδάκι, έλεγε η γιαγιά. Λέει, να σου δώσουμε 50.000 να κόψουμε την καρδιά αυτή. Παιδάκι μου, έλεγε αυτή, τι είπες? 50.000 να μου δώσετε για το δέντρο? Το δέντρο είχε αξία 400-500.000. Μόνο από το χωριό του πατέρα μου, μέσα το Σοποτό των Καλαβρίτων, την Αωροανία όπως μου το ονομάστηκε, κοπήκανε 350 αιωνόβιες καρυδιές και οδεύσανε στην Ιταλία. Πού είναι το ελληνικό κράτος? Για το φελό θυμόσαστε που είπαμε, παρεμφερός με το κρασί που λέγαμε την άλλη φορά. Λοιπόν, μπαίνουν μέσα οι δασικοί, το δέντρο είναι υπό τον έλεγχο του κράτους. Κόβουνε, μάλιστα, κόψανε. Τι γίνεται? Τρέχα γύρευε. Πότε θα περάσει ο επιθεωρητής να σημειώσει τι κόβουμε, τι δεν κόβουμε, πότε θα τα μαζέψουν από μέσα. Υπό συνθήκες, δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχουν συστήματα. Όλα τα κλαριά και όλα τα φύλλα, εκατομμύρια τόνοι πηγαίνουν στράφη. Δεν υπάρχει υποδομή να αξιοποιήσεις, διότι μιλάμε για πλαγιές, μιλάμε για βουνά, δεν μιλάμε για αστεία δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχετε πάει επάνω στη Βόρειο Ελλάδα, πάτε στα κερδίλια φερειπίν μέσα να βλέπεις μόνο δέντρα να μου, το ουρανό δεν μπορεί να το δεις. Λοιπόν, η αντιμετώπιση του ξύλου της Ελλάδος, ο ευκάλυπτος, ο οποίος φυτρώνει μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται σε αυτή τη μικρή τεχνητή λίμνη που έφτιαξα εγώ στο δικό μου το χτίμα εκεί, που το φτιάνω σιγά σιγά δηλαδή, πειραματίζομαι πολύ για θέματα και άλλα πολλά, επάνω ζωοτροφών βασικών, ψαριών, χελιών και τέτοια. Σε αυτό το μικρό το γεώφραγμα που μόνος μου έφτιαξα, μόνος μου, με μια μπουλντόζα, DNA. Πήρα ένα μπουλντοζιέρι από εκεί, του λέω κόβε από εδώ, βάζει από εκεί, φτιάξε μια λιμνίτσα. Μου αρέσει και τώρα την είχα τη φωτογραφία, λοιπόν. Την έχασα. Θα τη φέρω όμως, θα τη φέρω την άλλη φορά. Να μου το θυμηθώ. Φυτρώσανε τα ευκάλυπτα, έχουν κάτι ευκάλυπτα τόσο μέσα σε μερικά χρόνια. Θα πάρω φωτογραφία. Θα σας δείξω τη λιμνίτσα σε φωτογραφία πώς ήταν όταν σχέδιο το χώμα και πώς είναι σήμερα. Λοιπόν, πού είναι η αντιμετώπιση? Εάν πάτε στα δασαρχεία της Ελλάδος ή στη διεύθυνση δασών και τους πείτε, βρε παιδιά, έχετε ένα πρόγραμμα
να βάλουμε, ξέρω εγώ, μερικά εκατομμύρια ευκαλύπτους και να κόβουμε. Να βάλουμε, τίποτα. Τώρα αρχίσανε πίσω-πίσω και επιδοτούν τη δεντροφύτευση. Έχει μερικά χρόνια. Πέρασα και εγώ πέρσι και είπανε το πρόγραμμα δεν βγήκε ακόμα, πότε θα βγει δεν ξέρουμε και έτσι κι αλλιώς τελειώθηκαν. Συμπτωματικά και να το αναλύσουμε λίγο το ξύλο τώρα. Μάλιστα. Κατά κατηγορίες. Το ξύλο λοιπόν στη Ελλάδος είναι το ξύλο το απλό το οποίο χρησιμοποιούμε σαν χαρτόμαζα και το οποίο χρησιμοποιεί ακόμα η χαρτοπία. Δράμας. Ποια δέντρα το παράγουν αυτό. Πασιφίσος βασικός λεύκα. Η λεύκα η οποία γίνεται γλίγορα και κόβεται. Ήταν μάλιστα τότε λέγανε ότι φύτεψε μια λεύκα μετά από μερικά χρόνια μια λίρα. Αυτή ήταν η. Η διαδικασία. Λοιπόν, εν συνεχεία. Η λεύκα φτιάνει χαρτί. Φτιάνει χαρτί. Αλλά δεν φτιάνει μόνο χαρτί. Mm-hmm. Φτιάνει και ξύλο για την οικοδομή. Σπίρτα. Κάνει σπίρτα. Κάνει γεμίσματα για πόρτες. Και ούτω καθεξής. Δεν είναι, είναι σαθρό ξύλο η λεύκα. Όχι τόσο σαθρό. Εξαρτάται. Ώρα σχετικά. Τέλος πάντων. Ναι. Έχω τα πεύκα. Mm-hmm. Το οποίο το πεύκο για μένα είναι πολύ πιο ωραίο από το σουηδικό. Λέει δεν έχει ρόζο το σουηδικό. Μα ο ρόζος είναι ωραίος και εξαρτάται πώς το αντιμετωπίζει. Και το κυπαρίζει. Υπόψε τώρα και μιλάμε για δέντρα. Το μεγαλύτερο δέντρο της Ελλάδος είναι στο χωριό του πατέρα μου. Είναι ένα κυπαρίσι κυριοχούντα το οποίο έχει διάμετρο 3 μέτρα. Πώς θα φανταστείτε αυτό. Διάμετρο. Διάμετρο. Όχι περίμετρο. Περίμετρο 9. 3 και 14. Έτσι. Τόσο. Αν το δείτε, είναι κανένα 50-60 μέτρα πόσο είναι σε ύψο και το έχουν λιανίσει οι κεραυνοί. Έχουν πάει πάρα πολύ ειδικοί και προσπαθούν για τα κυπαρίσια συνήθως είναι στενά και ψηλά. Γίνονται, ξέρω εγώ, διάμετρο 1 μέτρο, 80 πόντους, ένα και κάτω. Αλλά 3 μέτρα διάμετρο κυπαρίσια δεν υπάρχει σαν άλλου. Αθεόρατο δέντρο. Λοιπόν, τα κυπαρίσια, το οποίο γίνεται πάρα πολύ καλό, είναι ευθυτενές. Τα χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ παλιά, ήταν τα κατάρτια. Όλα τα κατάρτια ήταν κυπαρίσια. Και μάλιστα υπάρχει για αυτούς που λένε ότι πρέπει το κυπαρίσι να το κόψεις με πανσέλινο για να είναι. Εντάξει, τα υγρά του λέει και έτσι κάτι. Δεν τα ξέρω, αυτά είναι ειδικά πράγματα. Δεν ξέρω και κατά πόσον έχουν και βάση επιστημονική όλα αυτά να το κόβεις με την πανσέλινο ή ξέρω εγώ αυτό το φεγγάρι. Πάμε λοιπόν στο πεύκο. Το πεύκο. Μετά είναι τα έλατα της Ελλάδος. Επίσης καταπληκτικό ξύλο. Περιττό που ξέρουμε όλοι τα Χριστούγεννα το τι γίνεται σε κάθε γωνία που υπάρχει ένα δεντράκι. Ενώ για παραγωγή χαρτιού. Για παραγωγή χαρτιού κάνει το οποιοδήποτε ξύλο. Το οποιοδήποτε ξύλο. Στην Αμερική σήμερα ο ευκάλυπτος, επειδή είναι δύσκολο ξύλο, βρήκαν την τεχνολογία και ένα από τα καλύτερα ξύλα σήμερα για παρκέτα στην Αμερική είναι ο ευκάλυπτος. Σε ωραιότατο χρώμα έτσι, ρόζο, κόκκινο κτλ. Πάρα πολύ. Μια απόχρωση πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το ξύλο στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται και αυτό στο σύνολό του υπό των κρατικών έλεγχων απολύτως και όλοι αυτοί οι σαματάδες που γίνονται και λένε καταπάτηση των δασών και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα, όλα αυτά τα εκατομμύρια δέντρα τα οποία καίγονται κάθε καλοκαίρι, εάν υπήρχε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος και το πεύκο εμείς ήδη το εξολοθρεύαμε, διότι είναι το μόνο το οποίο καίγεται και στη θέση του άρχισαν και βάζαμε δέντρα τα οποία έχουν απόδοση μεγάλη ή αξιοποιούσαμε το πεύκο όπως παλιά γινόταν με το κολοφόνι και το ρετσίνι. Υπάρχουν κάτι υποτυπώδες βιομηχανίες ακόμα, διότι αυτά τώρα εισάγονται από την Κίνα, επειδή είναι πολύ φθηνά τα μεροκάματα στην Κίνα. Θα μπορούσαμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε υπό την προϋπόθεση όμως ότι κάποιος γνώστης του αντικειμένου θα ενομοθετούσε κατά αυτών των ειδικών τρόπων ως γνωρίζουν άλλοι, διότι εμείς δεν γνωρίζουμε καλά το ξύλο. Κατεβάσουμε εδώ τους φίλους τους, τους φιλάνδους, όποιον θέλει. Με κυρία, αυτή είναι η κατάσταση. Πέστε μας. Και θα μας είπαν οι άνθρωποι πολλά πράγματα. Καλή ώρα. Και το ελληνικό κράτος όλο όχι. Όχι, 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 όχι. Μα γιατί όχι, βρε παιδιά. Ζητούσε η χαρτοπία τους βαλτότοπους και τα ξεροβούνια. Λέει, δώστε μου τα αυτά, νοικιάστε μου τα, να φυτεύω δέντρα. Και μετά από καιρό να κόβουμε. Διότι στα δέντρα τι γίνεται, δεν το εξολοθρεύει το δάσος. Κόβεις εδώ, φυτεύεις εκεί και υπάρχει ανακύκλωση, διότι το δέντρο δύο πράγματα θέλει. Ένα κάποιο χώρο δεδομένο που τον έχουμε το έδαφος και θέλει τι, την υγρασία για να αναπτυχθεί, η οποία και υπάρχει. Το διοξίδιο του άνθρακος υπάρχει στην ατμόσφαιρα, αυτό το έχει δώσει τσάμπα ο Θεός, διότι δεν ξέρω αν θυμόσαστε που λέγαμε ότι το δέντρα, γενικά τα φυτά,
απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακος, παρακρατούν τον άνθρακα και εκπνέουν το οξυγόνο. Και το νερό, το οποίο ρουφούν από το ριζικό του σύστημα, το διασπούν και αυτό, κρατάν το υδρογόνο και εκπνέουν το οξυγόνο. Με το υδρογόνο και τον άνθρακα παράγουν τα ζάχαρα, με το άζωτο επίσης της ατμοσφαίρας τις πρωτεΐνες και με το, με καθαρό άνθρακα παράγουν το ξυλώδες μέρος, τα κλαριά, το ξύλο δηλαδή. Αυτά οι πατρίς μας τα έχει δεδομένα υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας της θερμοκρασίας σαν φωτοσύνθεση και φωτοδιάσπαση που υπάρχει από τον ήλιο. Αλλά και σε θερμοκρασία, διότι ο Βόρειος Πόλος δεν έχει καθόλου βράδυ, είναι όλο 6 μήνες, είναι όλο ημέρα. Ναι, αλλά δεν υπάρχει θερμοκρασία. Όταν την άνοιξε και εκεί αρχίζει σιγά σιγά η θερμοκρασία, αρχίζει και εκεί μια κάποια βλάστηση. Αυτό εμείς το έχουμε ολοχρονίσει. Και δεν το εκμεταλλευόμαστε. Αν δεν πάμε στο θέμα της αντιμετωπίσεως, παραδείγματος χάρη, οι μουργές. Η τριανταφυλιά. Η τριανταφυλιά είναι ένα καταπληκτικό ξύλο. Πανάκριβο. Καπλαμάδες. Τα καλύτερα έπιπλα του κόσμου, φερρυπίν αυτά που λέμε, ό,τι είναι γυναικείο ας πούμε, και πάρα πολύ ακριβό, είναι όλο από τριανταφυλιές. Η τριανταφυλιά, ξέρετε τώρα τι δέντρο και μακροχρόνια. Η Ελλάδα έχει αυτή τη δυνατότητα. Αλλά τι γίνεται. Δεν μπορούμε να φυτέψουμε τριανταφυλιές σήμερα και να τις εκμεταλλευτούμε αύριο στο αρπακόλα. Πρέπει να υπάρξει μια παράδοση να πει να ξεκινήσει κάτι και εν συνεχεία να προχωράει στο γυναικές. Και να μας δίνει και τα άνθη και κάποια στιγμή όταν το δέντρο μεγαλώσει πολύ και δεν μπορεί να αποδώσει πολύ σαν καρπό και άνθος, τότε το κόβουμε για να εκμεταλλευτούμε το ξύλο του. Πανάκριβη τριανταφυλιά. Και σας ρωτώ, υπάρχει καλύτερος τόπος για να ευδοκιμήσουν τριανταφυλιές από την Ελλάδα? Πού είναι το ελληνικό τριανταφυλλό? Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε, που πράγματι έχουμε, ατέλειωτα δάση. Ξέρετε ότι έχουμε σήμερα, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα καλύπτεται κατά προβολή κατά 17% από συγκεκριμένο δάσος και από 27% από λογκόδασος. Ενώ ο κόσμος πιστεύει ότι η Ελλάδα δεν έχει δάση. Αλλά κατά προβολή, αν βάλετε τώρα το ανάπτυγμα, οι πλαγιές, βάλετε τώρα δύο πλαγιές βουνού έτσι, δάσος εδώ, δάσος εκεί. Η προβολή αυτού του πράγματος είναι το 1/10 της πραγματικότητας. Α, πάρτε μια βουνού κορυφή, ξέρω εγώ, 1500 μέτρα έτσι, που είναι όλο έλατα εδώ και έλατα εκεί. Αυτό στην αναλογία του 17% είναι το κομματάκι. Το οποίο μπορεί, αν έχετε φερρυπίν ένα βουνό, κατά αυτή την έννοια που έτσι είναι συνήθως τα βουνά, μιλάμε ότι αυτή η πλαγιά, με αυτή την πλαγιά εδώ πέρα, είναι πιθανώς 10 φορές παραπάνω από την προβολή αυτών των δύο. Σαν επιφάνεια μιλάμε. Τότε το πόσο είναι το γεγονός δεν το ξέρει κανένας. Άλλο απαράδεκτο. Δεν κάτσανε μια φορά, σήμερα με τα ηλεκτρονικά συστήματα μπορούν να φτιάξουν ένα ειδικό πρόγραμμα και με τα τοπογραφικά των υψομετρικών καμπυλών που υπάρχουν προστίθετο στη γεωγραφική υπηρεσία. Για να κάνω μια ερώτηση. Να βγάλουν το ανάπτυγμα. Για να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όταν λέμε συγκεκριμένα χιλιόμετρα δασικών εκτάσεων, ναι, εννοούμε την προβολή. Την προβολή. 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η Ελλάδα σε προβολή, όχι σε ανάπτυγμα. Αυτό λέμε. Όταν λέμε Βέλγιο, όταν λέμε Βέλγιο 28.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και δεν υπάρχουν μουνά. Όταν λέμε Ολλανδία 40.000 τετραγωνικά και 38-40 στην Ολλανδία, ποτέ δεν βγαίνει, γιατί τώρα μεγαλώνει η Ολλανδία έτσι, αλλά περί το 40 συμπλήν. Τι εννοούμε. Α, αστεία το κάμπος. Η Ελλάδα λοιπόν το 132 που μιλάει είναι η προβολή της Ελλάδος. Το ανάπτυγμα της Ελλάδος πόσο είναι? Πρέπει να είναι διπλάσιο, γιατί έχει όλο βουνά. Ποιος το ξέρει. Η Πίνδος. Πόσο είναι ο ορεινός όγκος της Πίνδου? Που πας εκεί στο Πισοδέρι και βλέπεις έτσι, αναποκατεβαίνει, βουνά, τέλειωτο. Εκεί είναι η αρκούδα μέσα. Μπορεί να ζήσει η αρκούδα, να πούμε, άμα δεν υπάρχει δάσος. Λοιπόν, σήμερα με τα ηλεκτρονικά συστήματα και τα προγράμματα που υπάρχουν, μπορεί να γίνει ειδικό πρόγραμμα. Το 60 σε λέω αυτό, σε λέω από τοπογράφους. Αλλά θέλει δουλειά. Και να πάρεις τους χάρτες με τις υψομετρικές καμπύλες, έτσι, που υπάρχουν στη γεωγραφική υπηρεσία στρατού, που είναι εκεί στο, που είναι τα δικαστήρια, και να δώσεις αυτό το τοπογραφικό με τις υψομετρικές καμπύλες και ο εγκέφαλος με το ειδικό πρόγραμμα θα φτιάξει να σου βγάλει το ανάπτυγμα. Να μάθουμε πόσο μεγάλη είναι η Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, κύριε Χούντα, περίπου σε έκταση, να δώσω το... Η Ζάκυνθος με τη Σάμο είναι περίπου το ίδιο. 405.000 στρέμματα
είναι η Ζάκυνθος και 410 ή τράπεζα. Το 400 είναι και η Σάμος. Ποια είναι η διαφορά τώρα? Ότι η Μέν Ζάκυνθος έχει 700 μέτρα ορεινόν όγκο και η Σάμος έχει 1700 μέτρα ορεινό όγκο. Έχει ένα χιλιόμετρο ορεινό όγκο παραπάνω από τη Ζάκυνθος. Καταλαβαίνετε ότι η διαφορά αναπτύγματος της Σάμου με τη Ζάκυνθο θα είναι πιθανόν σε διπλάσιο, όπως λέτε και. Πόσο μεγάλη λοιπόν είναι η Ελλάδα? Αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός και λέμε και εμείς 17% είναι στην προβολή της Ελλάδας. Το ανάπτυγμα πόσο είναι? Διότι αν έχετε, καταλαβαίνετε τώρα, έχετε ένα λόφο, έτσι, ένα βουνό εδώ, όπου η βάση του βουνού είναι ας πούμε 100 στρέμματα. Αυτή μετριέται. Αυτή μετριέται. Αυτό εδώ δεν μετριέται. Αυτό δεν μετριέται. Το οποίο είναι τρεις φορές τόσο. Τρεις, τέσσερις, πέντε, δεν ξέρεις, εξαρτάται, διότι καμιά φορά κάνει και τέτοια. Έχει ανέβα, κατέβα, ανέβα, κατέβα. Όπως τα... Πάρτε τον Όλυμπο, Φερρυπίν. Τι εκτάσεως είναι ο Όλυμπος? Τι εκτάσεως είναι η Πίνδος? Τι εκτάσεως είναι η Πάρνηθα? Γι' αυτό και η Ελλάδα έχει πολλά νερά. Διότι αυτοί οι τεράστιοι όγκοι, σαν μέγεθος, ας πούμε, όγκου χώματος, καταλαβαίνετε τι νερό κρατάνε μέσα. Τον βρέχει το χειμώνα και υπάρχουν τα χιόνια. Είμαι στην Κρήτη. Πάρτε την Κρήτη. Λιώνει ποτέ το χιόνι στην Κρήτη? Όχι. Σε τρία σημεία της Κρήτης το χιόνι είναι ολοχρονής. Για πόσες όγκους, για πόσα εκατομμύρια κυβικά νερού μιλάμε? Το οποίο σιγά σιγά μπαίνει μέσα στη γη και από τη γη μέσα σιγά σιγά προχωράει. Όταν έχεις βουνά έχεις νερά. Άμα δεν έχεις βουνά δεν μπορεί να έχεις νερά. Ο κάμπος δεν έχει νερό. Το νερό του κάμπου προέρχεται από το νερό του βουνού. Τα βουνά της Ελλάδας καταλήγουν στους κάμπους της Ελλάδας. Και το μένει χειμώνα μας πνίγει το νερό. Και το καλοκαίρι τίποτα. Μου λέτε πώς θα βγουν τα οικονομικά. Επανέρχομαι σε αυτό. Εάν σε κάθε νομό φτιάξουμε μικροφράγματα και κρατήσουμε τα νερά το χειμώνα, όλα τα ξερικά χωράφια της Ελλάδας θα γίνουν αρδευτικά. Και όπως κατεβαίνει το νερό θα παράγει και ρεύμα. Αυτό και μόνο εγώ τώρα το κάνουν. Μην ενδιαφέρει, λέει, μην τα λες, δεν τα κάνει το κόμμα του νησιού. Δεν με ενδιαφέρει, τα κάνει το κόμμα του νησιού. Τα κάνει η Ελλάδα, θα πάμε για ψάρεμα εμείς. Όλη η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα εργοτάξιο σε χρόνο μηδέν. Οπότε πολλαπλασιάζεις το χρήμα αυτομάτως και επιλύονται τα προβλήματα. Γίνεσαι αυτάρκης σε ρεύμα, γίνεσαι αυτάρκης σε νερό. Η Ελλάς, κύριε Κούντα, επειδή το έχουμε, δεν μιλάω στον αέρα. Η Ελλάς νερό και ρεύμα και τηλέφωνο θα μπορούσε με χωρισμένες ποσότητες, έπρεπε να είναι δωρεάν στον ελληνικό λαό. Έπρεπε να λένε, παραδείγματος χάρη, να σας πω, οι Αμερικανοί έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση νερού, είναι γύρω στα 300 λίτρα την ημέρα, μαζί με πότις μαγκαζών, ντους και έτσι αλλιώς και μπάνια και χιλιαδιό. Λοιπόν, θέλετε το 300 της Ελλάδος, της Αμερικής, να το κάνουμε 100 για την Ελλάδα? 100, μάλιστα. Μια τετραμελής οικογένεια, λοιπόν, 400 λίτρα. Μισό κυβικό την ημέρα. 15 κυβικά το μήνα. 15 κυβικά το μήνα, λοιπόν, ανά τετραμελή οικογένεια είναι δωρεάν. Και το έχει το νερό αυτό η Ελλάδα με τη μεγαλύτερη άνεση. Τώρα αν εσύ, κύριε Κούντα, θέλω να κάνεις κατά τον ντουζ, να με 7 ώρες να με και εξοδεύεις ένα κυβικό να με σε κάθε ντουζ που κάνεις. Αυτό το χόμπι σου το πληρώσεις. Ρεύμα. Οι δυνατότητες παραγωγής ρεύματος της Ελλάδας είναι εξάντλητες. Πάλι από τα βουνά. Και πάλι από τα ξύλα και ούτω καθεξής. Όλο αυτό λοιπόν συνθέτει την εικόνα, για να επανέλθω στο ξύλο, ότι όπως και σε όλα τα άλλα πράγματα, έτσι και στις δυνατότητες που έχει η χώρα επάνω στο ξύλο, το υπάρχον ξύλο δεν το εκμεταλλευόμεθα όπως πρέπει. Διότι είναι υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του δημοσίου και το πώς δουλεύει το δημόσιο, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ούτε προγραμματισμός υπάρχει για το πώς θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις φυσικές, αν θέλετε τις γεωφυσικές, αυτές καταπληκτικές συνθήκες που διαθέτει ο τόπος δια τις επερχόμενες γενναίες, βέβαια, έτσι, διότι δεν μπορείτε εσείς και εγώ να βάλουμε σήμερα, ξέρω εγώ, εκτάσεις 30 φυλιές για να έχουμε αύριο το πιο πολύ ξύλο για 30 φυλιά, να κάνουμε τα ακριβότερα έπιπλα του κόσμου και να θέλουμε να κόψουμε εμείς αυτές τις 30 φυλιές. Αυτές τις 30 φυλιές κόψουν τα εγγόνια μας. Αλλά κάποιος πρέπει να ξεκινήσει. Και από εκεί και έπειτα, βέβαια, είναι και τα λουλούδια, είναι και τα αρώματα. Όλη η μισή Βουλγαρία ζούσε από τα 30 φυλιά, δεν ζούσε. Από τα αρώματα του τριαντάφυλλου. Από τον κάμπο το μεγάλο εκεί πέρα που είχαμε στις 30 φυλιές. Και εμείς έχουμε καλύτερο κλίμα για αυτή τη διαδικασία. Σαν γενικό συμπέρασμα λοιπόν βγαίνει ότι οι τεράστιες ποσότητες πρωτίστως από φλούδες, από κλαριά
και από φύλλα που μένουν δυστυχώς μέσα στα δάση, κύριε Χούντα, θα μπορούσαν να λύσουν το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας και το πρόβλημα του χαρτιού σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Το ότι όλα αυτά παραμένουν μέσα στο δάσος. Δεν υπάρχει διαδικασία. Θα μου πεις, βγαίνει οικονομικός. Δεν το ξέρω, αλλά και να μην έβγαινε, έπρεπε να το κάνουμε επιδοτούμενο. Όπως επιδοτούμε τα πάντα. Γιατί το στάρι βγαίνει. Γιατί να επιδοτούμε το στάρι και να μην επιδοτούμε και τα ξύλα τα οποία μένουν μέσα στα δάση. Εάν όμως φτιάξεις τα έργα υποδομής, κάνεις τους κατάλληλους δρόμους, δημιουργήσεις, είναι θέμα μελετών. Εμείς ακόμα Ελληνισμού δυστυχώς δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες να κάνουμε τέτοιες μελέτες, κάνουμε μερικές, όσες μπορούμε βέβαια. Να γίνει στο κάθε σημείο, να γίνει ένα κεντρικό εργοστάσιο καύσεως αυτών των υποπροϊόντων, αν θέλετε, ξύλου, προς παραγωγή ηλεκτρικής ενεργίας. Και εκείνες σε εκείνα τα εργοστάσια να καίμε και τα σκουπίδια μαζί των τριγύρω χωριών και πόλεων, να εξαφανίσουμε και το θέμα του σκουπιδιού που είναι τεράστιο και το τελευταίο χωριό έχει πρόβλημα με τα σκουπίδια, έτσι δεν είναι? Να πάτε πάνω εκεί στο Πισοδέρι, Φερρυππίν, στη Φλόρινα και ούτω καθεξής, γιατί να μην καίμε εκεί πέρα τα κλαριά και τα φύλλα από τα δέντρα τα οποία κόβονται? Ξέρετε γιατί μιλάμε? Μιλάμε για εκατομμύρια τόνους τα οποία άσε τι σαπίζει μέσα στα δάση. Δεν υπάρχει ειδική υπηρεσία, δεν υπάρχουν τα μέσα, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει τίποτε απολύτως. Πέστε μου κάτι, ποια δέντρα είναι αυτά που δεν καίγονται, είπατε? Τα περισσότερα δέντρα δεν καίγονται εκτός από το Πεύκο. Διότι το Πεύκο έχει το ρετσίνι, το χλωρό, στο τζάκι. Δεν έχετε ρίξει το τζάκι σας μέσα? Χλωρό είναι, χλωρό είναι το κούτσουρο και δεν καίγεται. Το πετάς μέσα στο τζάκι, το αναμένο έτσι, και πετάς ένα χλωρό ξύλο και σβήνει, δεν μπορεί να πιάσει φωτιά. Ποια δέντρα δεν καίγονται, που μου είπατε? Δεν καίγονται τα κέντρα, δεν καίγονται τα έλατα. Τα έλατα έχουν, όχι, τα έλατα έχουν και αυτά τα ρετσίνη, ψέματα, λάθος, με συγχωρείτε, λάθος. Καίγονται όλα τα πευκοειδή. Καίγονται σαν διότι έχουν το ρετσίνη. Οτιδήποτε είναι, οι ιτιές, τα κέρδα, οι ευκάλυπτοι. Καρυδιές. Οι καρυδιές, οι λεύκες, αυτά τα δέντρα δεν καίγονται. Όλα καίγονται κάποια στιγμή, δηλαδή όταν υπάρχουν πυρκαγιές οι οποίες πιάσουν σε ένα διπλανό. Άμα έχετε, ας πούμε, συνορεύει ένα δάσος, μας είναι πευκό δάσος, έτσι, και έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ η θερμοκρασία που εξατμίζει το νερό αυτό των δέντρων και γίνει πλέον ξερό το ξύλο, τότε θα πιάσει φωτιά κι αυτό. Αλλά ένα δάσος από λεύκες μπορεί να το κάψουμε? Όχι, δεν μπορεί να το κάψουμε. Και να προσπαθείτε, δεν παίρνει φωτιά. Δεν μπορεί να πάρει φωτιά. Δεν καίγεται. Διότι δεν έχει τι να κάψει. Πρέπει να έχει τόση ενέργεια να εξατμίσει το νερό που έχει μέσα για να πιάσει φωτιά το ξύλο. Ενώ το Πεύκο καίγεται το ρετσίνι, το οποίο έχει το κολοφόνιο μέσα και το νεύτη, τον νεύτο. Έφλεκτο. Έφλεκτο, αμέσως. Και αυτή η θερμοκρασία. Το σαν... θέμα είναι, στα βουνά τα δικά μας μπορούν να επιβιώσουν φυτά άλλα εκτός των πευκοειδών? Πώς δεν μπορούν? Οι βελανιδιές, πού είναι? Και αυτές δεν καίγονται. Οι χαροπιές και ονόδιες. Και δίνουν και καρπό. Δηλαδή εμείς πρέπει σαν πρόγραμμα, επειδή η χαρουπιά, η βελανιδιά, η κουμαριά είναι δέντρα, η καστανιά είναι δέντρα τα οποία βγάζουν καρπό. Δεν καίγονται αυτά? Όχι, δεν καίγονται. Τι πρέπει λοιπόν μέσα στα δάση, εκεί που είναι το πευκόδασος, θα κάνουμε, πρέπει να κάνουμε εστίες, νησίδες και να φυτέψουμε, κάνουμε από ξυλών, κόβουμε τα πεύκα, κάνουμε, ξέρω εγώ, μια νησίδα, 10 στρέμματα. Και εκεί φυτεύουμε από αυτά τα δέντρα. Όταν αυτά, διότι δεν γίνεται δενδροφύτευσης σε μεγάλη κλίμακα, αυτό το κάνει η φύση, αρχίζουν τώρα αυτά, πέφτουν οι σπόροι, φυτρώνει μόνο του. Μόλις φτάσουν στις παρυφές που είναι, ξανακόβεις τα δέντρα τριγύρω, τα πεύκα. Κόβεις τα πεύκα λοιπόν, τα οποία και εκμεταλλεύεσαι, και εν συνεχεία μεγαλώνεις το δάσος από τα δέντρα, τα οποία όχι μόνο δεν καίγονται, αλλά είναι και καρποφόρα και οι καρποί τους βοηθούν το οικοσύστημα και πρωτίστως τι, τα ζώα που βοσκούν. Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε πει για την παρέμβαση της φύσης τώρα και για όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουν υποθεί γύρω από τα δάση. Το γεγονός ότι εμάς τα δικά μας τα βουνά έχουν έλατο, πεύκο, τα οποία είναι πευκοειδή όλα αυτά, όπως είπατε, και έχουν το κολοφόνιο μέσα και έχουν στο ρητίνι, στη ρητίνι, στο ρετσίνι, στη ρετσίνα, πώς το λέτε αυτό. Αυτό μήπως έχει, παίζει κάποιο ρόλο? Μήπως, λέω, ρωτάω, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, εάν γυρίσετε την ελληνική ύπαιθρο, όλα αυτά θα τα βρείτε ανάμεικτα.
Οι χαροπιές υπάρχουν, οι κουμαριές υπάρχουν, οι βερανιδιές. Δηλαδή ευδοκιμεί το πεύκο. Ναι, ευδοκιμεί το πεύκο. Σαφώς ευδοκιμεί. Γιατί δεν ευδοκίμησαν άλλα δέντρα? Κοιτάξτε, ευδοκιμεί ο λαγός. Αλλά ο άνθρωπος έκανε και τα κουνέλια τα ημέρα για να μπορεί. Δηλαδή, μιλάμε πώς μπορεί ο άνθρωπος να παρέμβει στη φύση προς οφείλω. Αυτό λέω, αυτή η παρέμβαση, τι ρόλο θα παίξει? Δεν υπάρχουν οι βελανιδιές, δεν υπάρχουν οι κουμαριές. Όχι, άλλο θέλω να πω. Οι ιδιότητες, ο ρόλος του πεύκου, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ναι. Σκέφτομαι όμως. Δηλαδή, εννοείται, αν καταλαβαίνω καλά, ότι αν εμείς ως διαμαγείας αλλάζαμε όλα τα πευκόδαστα της Ελλάδος και τα μετατρέψαμε σε δάση με άλλα δέντρα, τι θα γινότανε? Αυτό. Δεν βλέπω τι θα μπορούσε να γίνει, κύριε Κούντα. Δεν βλέπω τι θα μπορούσε να γίνει. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι κλιματολογικές μας συνθήκες. Ναι. Είπα και πάλι δεν γνωρίζω και το τονίζω. Ναι. Δεν θα άλλαζαν. Δηλαδή το γεγονός ότι εμάς αυτόν τον τόπο έχει πολύ πεύκο, αυτό το πεύκο συμβάλλει σε τι? Σε ό,τι συμβάλλει για τα υπόλοιπα. Τι προσφέρει, πώς συμπεριφέρεται σε αυτή την φυσική ροή? Μα το ίδιο συμπεριφέρονται. Δεν ξέρω. Ναι, προσέξτε με. Μα το ίδιο συμπεριφέρονται και τα άλλα. Πρωτίστως, προσέξτε, τα έλατα είναι πάνω από ένα ορισμένο υψόμετρο. Να σας πω κάτι. Έτσι, θέλουμε 900 μέτρα. Θα σας πω μετά κάτι. Τα 900 μέτρα είναι τα έλατα. Εκεί είναι θέμα κλιματολογικό. Έχετε πάει στην Πελοπόννησο. Εμείς οι παλαιότεροι. Εκεί που ήταν ο Ερημάνθιος Κάπρος. Αυτό είναι ένα δάσος από βελανιδιές. Το έχετε δει? Πόσο βλέπει το μάτι? Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα. Όλα αυτά τα βελανίδια, όταν περπατάς εκεί, πατάς επάνω σε βελανίδια, στρώμα από βελανίδια, στράφει. Α, πάτε στη Δυτική Ελλάδα, πάτε στον Αστακό εκεί πέρα, βελανιδιές, δάση ολόκληρα. Δηλαδή, δεν σας λέω να φέρουμε δέντρα. Όχι, όχι, κοιτάξτε, δεν ξέρω, το τόνισα το 10 φορές. Ναι, ναι, ναι. Άλλο, λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, εμείς οι παλαιότεροι τώρα, κάτσε κάτω από μια σικιά να κοιμηθείς, ναι, και να σηκωθείς με πονοκέφαλο. Κάτσε κάτω από ένα πεύκο να κοιμηθείς καλά. Κοιτάξτε. Κάτσε κάτω από μια λεύκα. Όλα αυτά, κύριε Χούντα, δεν έχουν σχέση, δεν έχουν, θα έλεγα, βαρύτητα επιστημονική. Δεν έχουν. Όχι. Γιατί τώρα? Διότι όλα τα δέντρα παράγουν οξυγόνο. Όλα. 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 Mm-hmm. Έτσι. Θα μπορούσα να πω, μάλιστα, επειδή η σικιά, μάλιστα, έχει και πολύ μεγάλο φύλλο, ότι πλατή παράγει, λοιπόν, τη μόνη επιστημονική εξήγηση που θα μπορούσα να σας πω είναι ότι, ναι, ότι είναι από το πολύ οξυγόνο το οποίο παράγει η σικιά, το πολύ οξυγόνο δημιουργεί ζάλι. Δηλαδή, άμα πάρετε πολλές βαθιές ανάσες, θα αρχίσετε να ζαλίζεστε. Παθαίνει υπεροξυγόνωση ο εγκέφαλος και αρχίζει μια ζαλάδα. Γι' αυτό νιώθεις. Η σικιά, λοιπόν, έχει τεράστια φύλλα και έχει πολύ μεγάλη. Δηλαδή, το μόνο που θα μπορούσα να σκεφτώ, ότι κοιμήσου κάτω από μια σικιά να ξυπνήσεις με πονοκέφαλο, είναι από το πολύ το οξυγόνο. Τι λέτε? Ναι, από το πολύ το οξυγόνο. Τίποτα άλλο δεν μπορώ. Έχει βαριά σκιά. Ναι. Έτσι λένε. Ναι. Άμα μπορούσαμε τη σκιά να τη ζυγίσουμε, θα ήταν βαριά τη. Με την έννοια αυτή που σας είπα, ότι το κεφάλι. Το μόνο. Οι συσκευές οξυγόνου των καταδύσεων, οι πολεμικές, είναι μέχρι 10 μέτρα βάθος του καθαρού οξυγόνου, διότι αν κατέβεις πιο πολύ, παίρνεις πιο πολύ οξυγόνο μέσα και αυτό δημιουργεί ζαλάδα μεγάλη. Αρχίζεις και τα χάνεις τελείως. Μέχρι 10 μέτρα βάθος. Μέχρι 10 μέτρα βάθος. Μετά τι, δεν μπορεί να πας παρακάτω, θα έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Και άλλοι, λοιπόν, 40 και 50. Αυτό είναι υπεπιεσμένο αέρος και κάτω από ορισμένα βάθη, πάνω από 80-90 μέτρα, είναι πεπιρμένο μαζί με ευγενή αέρια. Με ήλιο βασικό. Με μπουκάλα. Ναι, οι μπουκάλες είναι ειδικέ μπουκάλε. Εισπνέουν ήλιο. Όχι. Τι? Εισπνέουν και το ήλιο. Ναι. Επειδή είναι αδρανές όμως, δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν. Και κατεβαίνουμε. Και κατεβαίνουμε. Μέχρι 200 μέτρα μπορεί να πάει ο άνθρωπος. Το κρανίο του ανθρώπου αντέχει στην πίεση μέχρι και 200 μέτρα. Μάλιστα. 20 ατμόσφαιρες. Μάλιστα. Γι' αυτό βαράνε τις τρομερές κουτουλιές οι ποδοσφαιριστές και το κράνιο αντέχει πάρα πολύ. Όλο το άλλο συμπιέζεται, το σύστημα συμπιέζεται από το βάθος της θαλάσσας, την πίεση εξωτερικά, και η μπουκάλα σου δίνει πίεση με την ίδια και εξισορροπεί την πίεση. Εκτός το κρανίο δεν συμπιέζεται, δεν είναι συμπιεστό,
Έτσι, από το κρανίο μέχρι το μυαλό έχουμε ένα περιθώριο γύρω στο ένα πόντο. Μέχρι τόσο βάθος έχουν κατέβει χωρίς πρόβλημα. Από εκεί έπειτα υπάρχει κίνδυνος να σου συνθλίψει η θάλασσα στο κρανίο. Αν αυτό είναι, φύγαμε πολύ. Λοιπόν, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο για το θέμα ότι κοιμάσαι κατά το Πεύκο και κοιμάσαι καλά και κατά τη σιγιά συμφάνισε. Άρα λοιπόν η αλλαγή των Πεύκων τα οποία καίγονται και των έφλεκτων αυτών, τέλος πάντων δέντρων άλλων, των Πευκοειδών που είναι τα έλατα και τα κυπαρίσια και τα Πεύκα, εάν μπορούσαμε να βάλουμε δηλαδή βελανιδιές ή ξέρω εγώ άλλα. Βελανιδιές, καστανιές, ιτιές, κουμαριές. Χαρουπιές πρωτίστως. Χαρούπι, καταπληκτικό δέντρο. Δεν το πιάνουν ασθένειες, τίποτα. Σε ξεράσει. Ούτε καίγεται. Ούτε καίγεται. Ούτε καίγεται. Ούτε καίγεται. Δηλαδή, προσέξτε, ούτε καίγεται. Είπαμε συγκριτικά με το Πεύκο. Το Πεύκο είναι βενζίνη. Η βελανιδιά είναι μαζούτ. Για να κάψει το μαζούτ, πρέπει να το προθερμάνει, να του ανεβάσει τη θερμοκρασία, μετά θα πάρει φωτιά κι αυτό. Αλλά άμα έχει ένα σπίρτο και έχει ένα πώς το λένε, δοχείο με βενζίνη εδώ, ένα δοχείο με πετρέλαιο εδώ, ένα δοχείο με μαζούτ 1500 και ένα δοχείο με μαζούτ 3000, άμα βάλεις τη βενζίνη και στο πετρέλαιο το σπίρτο, όσα σπίτι και να βάλεις μέσα στο μαζούτ 1500 και 3500, φωτιά δεν πιάνει. Εννοείται ότι κι αν πιάσει ένα δέντρο φωτιά, για να μεταδώσει το διπλανό του πρέπει να περάσει πολλή ώρα. Δύσκολα, δεν μπορεί να καεί αυτό το δάχτυλο. Μεταδίδεται βραδέως. Ναι. Όχι, αργά. Δεν πιάνει καν, διότι δεν έχει τίποτα έφλεκτο. Πρέπει να στεγνώσει το ξύλο. Το τζάκι, αυτό που είπαμε στην αρχή, το τζάκι. Άμα πετάξεις το τζάκι χλωρά ξύλα, πιάνουν φωτιά. Δεν πιάνουν. Είδες που λέει καμιά φορά, μωρέ, δεν είναι ξαρά, δεν είναι καλά τα ξύλα, δεν καίγονται. Το χλωρό το ξύλο δεν καίγεται. Θα το βάλεις μαζί με ξερά ξύλα με το τζάκι και θα δεις σιγά σιγά θα αρχίσει να βγάζει ατμούς. Θα ξεραθεί και μόλις σταματήσει να βγάζει ατμούς, θα πάρει φωτιά. Διότι όσο βγάζει ατμούς, η θερμοκρασία πάνω από 100 βαθμούς δεν μπορεί να ανέβει. Και η θερμοκρασία του ξύλου, δηλαδή αυτοανάφλεξης, πρέπει να φτάσει στο 350. Με τα 400 για να πιάσει φωτιά. Όσο λοιπόν έχει υγρασία μέσα, εξατμίζεται το νερό και η θερμοκρασία παραμένει στους 100 βαθμούς. Μόλις εξατμίζεται το νερό, ανεβαίνει η θερμοκρασία, τάκ, παίρνει φωτιά. Ενώ το Πεύκο παίρνει αμέσως φωτιά ένα εκ του εφλέκτου που είναι το ρετσίνι, που έχει δύο συστατικά, έχει το νεύτη και το κολοφόνιο. Να φτάσουμε λοιπόν στο, γενικά στο δέντρο που παράγουμε τα ξύλα, το χαρτί. Οποιοδήποτε λοιπόν δέντρο παράγει χαρτί. Μάλιστα. Πρώτη διαπίστωση. Δεύτερη διαπίστωση. Τα νούμερα που μας δίνουν για τις δασικές εκτάσεις είναι λανθασμένα. Τελείως. Μάλιστα. Δηλαδή, τα κάτω λανθασμένα. Προς τα κάτω. Δηλαδή κατά εμείς τουλάχιστον θα έλεγα ότι είναι το 1/3 της πραγματικότητας. Το 1/3 της πραγματικότητας. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν παρατήρηση αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Τρίτον, εμείς μπορούμε να έχουμε στην ελληνική επικράτεια όλα αυτά τα δέντρα τα οποία είπατε. Βεβαίως. Το κράτος παρεμβαίνει και έχει στην ιδιοκτησία του όλα αυτά τα δάση. Τα πάντα. Μάλιστα. Ενώ κατά την άποψή σας θα μπορούσε να παραδώσει μία περιοχή προς εκμετάλλευση, έστω και πειραματικά, για τη δημιουργία ενός εργοστασίου παραγωγής χάρτου. Έτσι. Φυτέψτε το, κόφτε το με προσοχή, αυτό θα είναι, με αυτή την έκταση θα λειτουργείτε τη βιομηχανία σας. Αν θέλετε μάλιστα θα παρακαλέσω τη χαρτοπία, τον κύριο Κεφάλα, ελπίζω να μην μου το αρνηθεί, να μου δώσει συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί μου τα έχει πει στο παρελθόν, τα θυμάμαι από χρόνια παλιά. Μου λέει, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Το ζητάω τα παλιοβαλτότοπους και τα ξεροβούνια να τα φυτέψω για να τα κόβω, να έχουμε ξύλο να παράγουμε χαρτί. Και μου λένε, όχι, όλο, όχι, 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 δεν καταλαβαίνω γιατί. Και τελικώς του είπε, ναι, το Άγιον Όρος και οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι. Ναι. Δηλαδή. Έπαιρνε ξύλα από τη Βουλγαρία. Μάλιστα. Πού έχει το εργοστάσιο. Στη Δράμα. Στη Δράμα. Δηλαδή, όλος ο νομός δουλεύει για το εργοστάσιο. Το οποίο θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σήμερα. Να είχε και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας μέσα και τι δεν είχε. Γιατί? Διότι η υπόθεση της χαρτοπίας είναι γνωστή. Κάνανε αυτές τις απάτες τότε που κάνανε. Πήρανε την πλειοψηφία των μετοχών, τόκοι επιτόκων κτλ. Δηλαδή. Τα χρέη τα μετοχοποίησαν. Για ποιο μιλάτε, για ποια εταιρεία μιλάτε? Softex. Χαρτοπία, αθηναϊκή χαρτοπία. Ναι. Αυτή.
τα χρέη τα κάνανε μετοχές. Μισό λεπτό. Χαρτοποίηση έχουμε στη Δράμα μία τώρα, έτσι. Του κυρίου... Αυτή είναι η χαρτοποίηση, το ίδιο είναι. Του κυρίου Κεφάλα. Κεφάλα. Είχε πάθει ζημιά ο κύριος Κεφάλας. Του πήραν τη χαρτοποίηση, δεν την πήραν τη Σόφτεξ. Είναι δική του τώρα. Η εταιρεία. Όχι, βέβαια, το κράτος την έχει. Αυτή τη Δράμα τώρα. Η Δράμα και η Σόφτεξ, η χαρτοποίηση στην Ιερόδα είναι ένα και το αυτό πράγμα, λέμε. Ε, τι μου λέτε να πω του Κεφάλα. Ο Κεφάλας δεν είναι το ιδιοκτήτης αυτών. Όχι, τώρα, βέβαια. Ποιος είναι. Μιλάμε τότε, τώρα το κράτος είναι. Την πήρανε. Τι χαρτοποίηση. Του μετοχοποίησανε τα χρέη, τόκον-τόκον, πήραν με το έτσι θέλω και πήραν την πλειοψηφία των μετοχών. Άστε που ξέρω, διάβασα την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι απόφαση και μόνο της Γενικής Συνελεύσης των Μετόχων. Πράγμα το οποίο δεν έγινε ποτέ. Αυτή η χαρτοποία Αιγίου που λέγανε. Άλλη αυτή. Τι είναι αυτή. Αυτός είναι ο Λαδόπουλος. Καμία σχέση. Άλλο αυτό. Έκλεισε κι αυτό. Όλα ήταν. Ο Λαδόπουλος. Ήταν η χαρτοποία η αθηναϊκή του Κεφάλας, είναι η Θράκη, η χαρτοποία Θράκης, η οποία αυτή νομίζω δουλεύει ακόμη. Όπως και είδα, όλα δουλεύουν, αλλά δουλεύουν υπό κρατικό καθεστώς. Και είχε γίνει και μία χαρτοποία με την αχυροκυταρή, δηλαδή από άχυρα να κάνουμε χαρτί, ένα πιο δεύτερο χαρτί. Αλλά αυτό για μένα δεν ήταν σωστό οικονομικός, έπρεπε να γίνει το άχυρο με μια πρόπεψη η οποία γίνεται με καυστικό νάτριο, γίνεται μια πάρα πολύ καλή ζωοτροφή και πολλαπλασιάζεις τη βιολογική αξία του αχύρου, δηλαδή το κάνεις μια πρόπεψη βιομηχανική και ενώ είναι πεπτό γύρω στο 7 με 12% εξαρτάται, διότι από άχυρο σε άχυρο έχει μεγάλη διαφορά. Έτσι αυτό το προχωράς και το κάνεις πεπτό μέχρι και 70% για τα ζώα. Και το άχυρο μαζί με μέλας κτλ. Θα προσδώσει ένα κόκο πρώτης τάξης σε ζωοτροφή και έχουμε πάρα πολλά, διότι αν υπολογίζω ότι η πατρίδα μας καλλιεργεί 8 με 9 εκατομμύρια στρέμματα το χρόνο σε στάρια, και υπολογίζεται λίγαν επίοικος 15 μπάλες άχυρο το στρέμμα, 8, μιλάμε για 120 εκατομμύρια μπάλες με 3 τρισεκατομμύρια. 3 εκατομμύρια τόνους, 3 εκατομμύρια τόνους άχυρο. Η χώρα είναι ανεξάντλητη, κύριε Βουλευτέ. Τι κάνουμε είναι με την χώρα. Για πέστε μου κάτι. Τι είχαν φτιάξει εργοστάσιο να πάρουν χαρτί από το άχυρο. Ναι, από το άχυρο, είναι άχυρο κυταρίνη. Πού το είχανε. Είχε γίνει ένα στη Θράκη και νομίζω είχε γίνει στη Θεσσαλία. Τι έκανε αυτό. Η Θεσσαλική χαρτοπία. Ναι, μπράβο, ναι, η Θεσσαλική τι χαρτοπία. Τι έκανε αυτό. Από άχυρα, από τα άχυρα του σταριού έκανε χαρτί. Mm-hmm. Ναι. Δεν ξέρω τι, δεν το έχω παρακολουθήσει τι έγινε με αυτό το εργοστάσιο. Λειτουργεί, δεν λειτουργεί, υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σου το πω. Θα είχε επιτυχία βέβαια για να γίνεται. Με πιάνετε αδιάβαστο. Δεν θυμάμαι τι έγινε με το θέμα. Δεν θυμάμαι. Άρα να το κοιτάξω, αν θέλετε να το πω. Δείτε και το άχυρο τι είναι. Ξύλο είναι, τι είναι. Κυταρίνη είναι. Κυταρίνη. Αλλά είναι μια τέτοια κυταρίνη όπου πρωτίστως τα μυρικαστικά, φερμή τα μυρικαστικά χωρίς αυτή την κυριακή δεν παραζήσουν. Mm-hmm. Αν το μυρικαστικό δεν φάει άχυρο, κυταρίνη καλή, δεν μπορεί να λειτουργήσει μεγάλη κοιλία. Και άμα δεν μπορεί να λειτουργήσει μεγάλη κοιλία, το ζώο δεν ζει. Φερμή μια κατσίκα θέλει μισό τόνο άχυρο καλό το χρόνο να φάει. Τη δίνει άχυρο, ανεβαίνει το λίπος στο γάλα. Δεν τη δώσει άχυρο, πέφτει. Χόρτο. Χόρτο. Δεν τρώει μόνο άχυρο. Ναι. Η αντικατάσταση του άχυρο το χόρτο. Μα το χόρτο είναι κυταρίνη. Αυτό λέω. Βέβαια, όσο πιο πολύ χλωρό μπορεί να φάει, χώρο. Τόσο καλύτερο. Αλλά πρέπει να φάει και αυτό το κυταρινώδες μέρος, το σκληρό, για να δουλέψει μεγάλη κοιλία. Μάλιστα. Τα πάντα η Σοφία επίησε. Τα πάντα. Πέστε μου κάτι άλλο. Γνωρίζετε αν στην Ελλάδα γίνεται αυτή τη στιγμή παραγωγή ξύλου για τη χαρτοποία ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά συστηματοποιημένα. Είχαν γίνει στο παρελθόν κάτι μικροπροσπάθειες και είχαν δώσει κάτι κίνητρα και λέγανε όποιος φυτέψει λεύκες και τα λοιπά θα του δώσουν κάποια επιδότηση, αλλά για να γίνεται οργανωμένη σήμερα δενδροφύτευση για την παραγωγή ξύλου εκτός από τις συμπτωματικές ιδιωτικές προσπάθειες που γίνεται πέριξ της χαρτοποίησης επάνω στη Δράμα όπου οι άνθρωποι πουλάνε τα ξύλα τους και οικονομάνε ένα μεροκάματο, δεν ξέρω να γίνεται τίποτα συστηματικό. Μιλάμε για μεγάλες εκτάσεις και για να μπορούμε να κάνουμε. Υπήρχαν κάποια ιδιωτικά δάση
στα οποία... Ναι, το ιδιωτικό δάσος δεν μπορεί να επέμβεις, το έχεις μεν, το κατέχεις μεν, αλλά δεν μπορεί να το εκμεταλλευτείς. Δεν μόνο υπό ορισμένα συνθήκας, πάντοτε υπό την έγκριση του δασαρχείου και των δασολόγων και τίποτα. Ξεχάστε το. Τρέχα γύρω. Τρέχα γύρω. Ξέρετε πόσους δασολόγους έχουμε και δασοπόνους και δεν κλπ. Όχι. Δασικές υπηρεσίες. Όχι. Στη χώρα. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Να περάσουμε... Κάποτε το θυμάμαι ένα νούμερο, δεν το θυμάμαι τώρα. Είναι αρκετή πάντως. Μάλιστα. Έχουμε στις συζητήσεις που τέλος πάντων κατά καιρούς εδώ μας δίνετε τη χαρά να έρχεστε και να κουβεντιάζουμε. Είχα δει από την αρχή ότι κύριο χαρακτηριστικό σας ήταν ότι είχατε μια ευρημάθεια λόγω ακριβώς των επιχειρήσεων τις οποίες διευθύνατε κάποτε, όπως η Χορπή που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες, όχι μόνο φαρμάκου που την γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, αλλά και άλλων προϊόντων. Και έτσι σας είχε δοθεί ευκαιρία και με την επιστημονική σας κατάρτιση, χημικός είναι το επάγγελμά σας, να πειραματιστείτε και να αποκτήσετε μία σειρά γνώσεων, ειδικών, θα λέγαμε σε πολλές κατηγορίες. Και γι' αυτό άλλωστε η εκπομπή αυτή εκμεταλλεύτηκε αυτές τις γνώσεις σας, πάντοτε προς χάρη των τηλεθεατών, με αποτέλεσμα να μαθαίνουμε κατά καιρούς και γι' αυτό άλλωστε και κάναμε αυτές τις εκπομπές πολλά πράγματα. Σήμερα θίξαμε, έχουμε πολύ μεγάλη θεματολογία και σήμερα θίξαμε ένα ζήτημα, ένα θέμα που τουλάχιστον από όσο θυμάμαι δεν έχει δει το φως της δημοσιογραφικής έρευνας, όχι σχολαστικά, νομίζω και επιδερμικά ακόμα. Προσπάθησα να θυμηθώ πού μπορεί να έχω δει μελέτες για ακριβώς τα δάση, μόνο σε κάποια οικονομικά φύλλα ή αν θέλετε σελίδες οικονομικές, κατά καιρούς για τη χαρτοποιία κυρίως μπορεί να έχω δει και έχω δει βέβαια διάφορα άρθρα. Αλλά για την εκμετάλλευση των δασών με αυτόν τον τρόπο, όπως και αυτό που αναπτύξατε απόψε, τόσο απλό είναι, έφλεκτο υλικό, το κολοφόνι, όπως το είπατε, που περιέχεται στη ρετσίνη. Όχι, η ρετσίνη έχει δύο στατικά, το κολοφόνιο και το νεύτη. Αποτελείται λοιπόν από το κολοφόνιο και το νεύτη. Και τα δύο αυτά είναι έφλεκτα υλικά. Και είπατε ότι αν καταφέραμε κάποτε όλες αυτές τις εκτάσεις σιγά σιγά να τις μετατρέψουμε, τόσα χρόνια τώρα, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει δηλαδή. Να είχαμε ξεκινήσει μετά τον πόλεμο, να αλλάξουμε τα δάση, τα δέντρα μάλλον, από πεύκα και κυπαρίσια και να βάλουμε άλλα δέντρα από αυτά που ευδοκιμούν στον τόπο μας και τα οποία δεν είναι έφλεκτα. Αλλά όχι μόνο δεν είναι έφλεκτα. Και τα οποία μπορούν να παράγουν... Παράγουν καρπό, παρένσα, προσέχει, οπότε μια αιωνόβια μεγάλη χαρούπια μπορεί να δώσει μέχρι και ένα τόνο χαρούπι. Ξερό. Όταν η καλύτερη ελιά, έτσι, δεν θα κατεβάσει παραπάνω από, θέλετε να μας δώσει 4 τσουβάλια, μας δώσει 250-300 κιλά ελιές, για αιωνόβιες ελιές, θερία δέντρα, αλλά υγρό, η ελιά είναι υγρή, έτσι, και μιλάμε η χαροπιά να δώσει ένα τόνο χαρούπι. Η ελιά καίγεται. Η ελιά καίγεται. Δεν έχει το λάδι. Έχει το λάδι. Λοιπόν, και αυτή πολύ πιο δύσκολα από το πεύκο. Πολύ πιο δύσκολα. Πάντως καίγεται. Πάρτε χλωρή ελιά και προσπαθήστε να την κάψετε, όμως καίγεται. Δεν καίγεται. Τα φύλλα της καίγονται πολύ. Επειδή ακριβώς είναι λεπτά και έχουν το λαδάκι τα μέσα. Τα φύλλα καίγονται φοβερά. Λοιπόν, στο θέμα λοιπόν αυτό, η χαρουπιά επιμένω και τα άλλα τα δέντρα. Να κάνουμε τη σύγκριση μεταξύ ελιάς και χαροπιάς. Πέστε μου. Ελιάς και χαροπιάς. Ναι. Πέστε μου. Η ελιάς και χαροπιάς, ναι. Έχει σαν απόδοση, σαν καρπό, πολύ λιγότερο από τη χαροπιά. Mm-hmm. Ένα αυτό. Μπορεί να μου κάνετε τη σύγκριση για αυτή τη σύγκριση. Ναι. Λέμε, ενώ η χαροπιά η αιωνιόβια χαροπιά μας κατεβάσει και μέχρι έναν τόνο χαρούπι, η ελιά θα μας δώσει παραπάνω από 300 κιλά το μάξιμο. Να πάμε στην εκμετάλλευση τα 300 κιλά. Τα 300 κιλά. Η ελιά έχει το δύσκολο ότι πρέπει να χτυπάς τις ελιές να πέφτουν κάτω, να τις μαζεύεις, δηλαδή οικονομικώς δεν μείνει τίποτα να βγάλεις εργατικά και το ένα και το άλλο, είναι γεμάτος ο τόπος.
Βέβαια τώρα έχει αρχίσει πλέον και παίρνει μια άλλη τροπή το λάδι, αλλά εξαρτάται πάντα από την Ισπανία. Άμα η Ισπανία έχει καλή εισοδιά και η Ιταλία, η ελληνική τιμή είχε φτάσει πρόπερση 600 δραχμές το λάδι. Και πέρσι πήγε 1200, τα διπλά λεφτά. Είναι σκαμπανεβάσματα. Το χαρούπι εν τη θέση είναι ένα υλικό το οποίο έχει πάρα πολλές βιομηχανικές χρήσεις. Κάνεις παιδικά. Να μην φύγουμε. Ναι. Στο μάζεμα πρώτα. Τίποτα, πέφτει μόνο του κάτω. Δεν το μαζεύεις. Και δεν χαλάει. Και δεν χαλάει. Δεν το μαζεύεις. Όχι. Πέφτει μόνο του κάτω. Βάζεις, ας πούμε. Δεν πρέπει να το μαζέψεις, δηλαδή. Ναι, μπορεί να το μαζέψεις. Αλλά δεν έχεις εργατικά μαζέματα σαν τη σαλιά τόσο δύσκολα. Το χαρούπι πέφτει μόνο του κάτω. Και είναι ξερό. Δεν χαλάει. Και μετά από 10-15 μέρες πάνω το μαζέψεις, δεν γίνεται τίποτα. Τη δουλειά, άμα την αφήσεις, πάει. Λοιπόν. Χάλας. Λοιπόν. Έχει ζάχαρα. Το κουκούτσι του χαρουπιού είναι πανάκριβο υλικό και πάει όλο εξαγωγή και γίνεται φιλμ, φωτογραφικά φιλμ το εξωτερικό, πάρα πολύ σκληρό πράγμα. Έχει πολλές πρωτεΐνες, 55% πρωτεΐνες εκτός μεθιονίνης. Μισό λεπτό. Ναι. Να πάρουμε ένα σιγά σιγά. Ένα-ένα και σιγά σιγά. Λοιπόν, ναι. Να πάρουμε λοιπόν τον καρπό της χαρουπιάς. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε εργατικά στο μάζεμα του χαρουπιού γιατί το μαζεύουμε από κάτω. Όχι τόσα πολλά σαν τις ελιάς. Πάμε. Ναι. Το κουκούτσι, τι γίνεται. Το κουκούτσι φτιάνει. Είναι βιομηχανικό είδος, όλο γίνεται εξαγωγή, Ελβετία, Γερμανία και το καθεξής. Και από αυτό γίνονται φάρμακα, αντιδιαρροϊκά φάρμακα. Αντί. Αντιδιαρροϊκά. Mm-hmm. Γίνονται φιλμ, φωτογραφικά φιλμ. Αντίθετο με το δαμάσκηνο δηλαδή. Ναι. Και φιλμ, κινηματογραφικά, φωτογραφικά. Ναι, ναι, φωτογραφικά φιλμ. Η ουσία αυτή. Ναι, ναι, από το ρούσο. Ναι. Το φιλμ δεν είναι από νάιλον, από τι είναι. Είναι κερατινοειδής ιστός, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό το κουκούτσι χοροπιού και έχει και πρωτεΐνες πολλές. Έχει 55% πρωτεΐνες, το φύτρο του κουκούτσι του χοροπιού. Που σημαίνει αυτό, ότι μπορούμε ζωοτροφή, μια άρεστη ζωοτροφή. Άμα προσθέσουμε μεθιονίνη, είναι εισάξιο της σόγιας. Άμα προσθέσουμε τη μειωθήνη, τη μεθιονίνη σαν αμινοξύ, που δεν το έχει καθόλου μέσα. Πού θα τη βρούμε αυτήν, θα τη φτιάξουμε, συνθετικό αυτή είναι. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει η μεθιονίνη. Την παίρνουμε από άρα, την παίρνουμε από σόγια, Φερρυππίν. Προσθέτουμε τη μειωθήνη, μεθιονίνη και προχωράμε. Αμινοξύ είναι αυτή. Λοιπόν, είναι εύκολο να τη βρούμε σε μεγάλες ποσότητες. Πουλάει όλη η ανθρωπότηση. Ναι, άλλο. Λοιπόν, το υπόλοιπο, το σαρκώδες μέρος του χαρουπιού. Δηλαδή, το έξω. Ναι, το έξω. Ναι. Είναι ζάχαρη. Και είναι μία πρώτη ύλη που η οποία υποκαθιστά το κακάο. Το κακάο. Το κακάο, ναι. Δηλαδή. Είτε κακάο παίρνετε, είτε το χαρούπι παίρνετε, ένα και το αυτό. Αν φάτε μια σοκολάτα από χαρούπι ή από κακάο, δύσκολο να ξεχωρίσετε ποια είναι με κακάο και ποια είναι με χαρούπι. Ναι. Γι' αυτό και έναν Καχραμάνοβλου που το είχε πετύχει, τον πέθανε η αγρονομία, λέει ότι έκανε απάτες, λέει, και νοθείες, λέει, του κακάου. Τρίχες κατσαρές. Και είναι και υγιεινότερο του κακάου, διότι δεν έχει μέσα τα αλκαλοειδή, τα οποία είναι διαρρητικά κτλ. Όπως έχει ο καφές. Αυτό ήταν κάτι το οποίο πρέπει να. Τα λέτε γρήγορα τα σημαντικά πράγματα. Είπατε ότι το κακάο από το χαρούπι, ναι, είναι καλύτερο από το κακαόδεντρο. Από το κακάο. Γιατί το δεν κακάο έχει μέσα τα διεγερτικά. Ακριβώς. Που έχει και ο καφές. Που έχει ο καφές και το κακάο. Μάλιστα. Όταν λέμε τσάι, καφές, είναι κακάο, δηλαδή, είναι λίγο υγιεινή τροφή. Πολύ υγιεινή. Μάλιστα. Δηλαδή, και για τα παιδιά. Για τα παιδιά, εγώ θα προτιμούσα 100 φορές πιο πολύ σοκολάτα με χαρούπι παρά σοκολάτα με κακάο. Μάλιστα. Λοιπόν, ως εκ τούτου, το χαρούπι παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι έχει πολλές βιομηχανικές χρήσεις ο καρπός του. Εν σχέση με την ελιά που έχει ουσιαστικά μία. Και είπαμε λοιπόν κακάο, για να το ολοκληρώσουμε, έχει τίποτα άλλο. Κακάο, ναι. Ζάχαρα. Δηλαδή, τι να κάνουμε με αυτό. Ζάχαρα. Ζάχαρη. Ζάχαρη. Ναι. Το χαροπόμελο, δεν το θυμάστε το χαροπόμελο. Πώς δεν το θυμάμαι. Πρωταΐνες, φάρμακα και φίλμ. Μάλιστα. Φοβερά πράγματα. Μπορείτε να ζυμώσετε, να κάνετε υνοπνεύματα, να κάνετε. Με τι, με το φύλλο. Όχι, με τη ζάχαρη του χαροπιού κάνει υνοπνεύμα. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ ζάχαρη. Και ζωοτροφή ως έχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να κάνεις τίποτα. Βάλτε τις χαροπιές, ας τα χαροπιά να πέφτουν κάτω και να είναι μέσα τα ζώα για να βοσκούν. Για να ζουν ουσιαστικά. Είναι αρκετή τροφή αυτή. Πλήρης. Θα προσθέσεις ψιλοπράγματα. Πλήρης τροφή. Ναι. Δεν τη μαζεύεις. Όχι τίποτα. Αυτό είναι πεθυνό, τώρα τα ζώα. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Δεν παθαίνει ποτέ τίποτα. Ναι. Ενώ μέσα σε ένα δάσος από πεύκα, τι να φάνε τα πούσια, δεν τρώω, δεν δηλητήριο.
Ένα πράγμα βέβαια, το θείο το έχω κατά νου να το κάνω και απρό, γιατί δεν το έχω. Σε τι μηχανία στο ρήφωνο σε ιδέα τώρα, να πάρουν τα πούσια από τα πεύκα και να κάνουν καπνό. Να κάνουν ένα τσιγάρο από το πούσι των πεύκων. Άνευ νικοτίνης. Και επειδή αυτό ξεκάθαρα καίγεται όπως καίγεται ο καπνός, να γίνει ένα τσιγάρο από πεύκο. Από το πούσι των πεύκων. Υγιεινό. Ξέρω εγώ πώς το λένε, τρίχες κατσαρές. Σε πάση τόσο, όταν καπνίζεις, καπνίζεις. Άρα δεν θα έχει νικοτίνη μέσα. Αυτό που λέει νικοτίνη τώρα πίσα τόσο, τίποτα, μηδέν. Και αυτό βέβαια, καθώς το καταλαβαίνετε, μόνο όποιος έχει πεύκα θα μπορεί να το φτιάξει. Διότι πού θα τη βρίσκει στην πρώτη ύλη. Και είναι φάμιλο του καπνού. Καπνίζεις, ξεκάθαρα. Σε γεύση και τέτοια που λένε. Εγώ καπνιστής δεν είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μα μη συζητάμε για καπνό. Ας τα αφήσουμε αυτό. Κακό πράγμα. Ναι. Όχι, μακριά. Ο κύριος Κιχτή ήταν μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα όπως όλες οι εκπομπές με τον κύριο Σωτήρη Σοφιανόπουλο. Θα μου πείτε, δεν ξέρω βέβαια, εσείς μπορεί ορισμένοι από τους σεβαστούς τηλεθεατές να γνωρίζουν. Εμείς όμως δεν γνωρίζαμε. Και όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε κατά καιρούς από αυτόν τον πάνσοφο συμπατριώτη μας και τι δεν ξέρει. Και τα οποία βέβαια πρέπει να σας πω στην αρχή, είναι και δίπλα μου τώρα και παρακολουθεί. Είχα τόσο πολύ εντυπωσιαστεί που τα ήλεγχα. Και του ζητώ συγγνώμη τώρα εκ των υστέρων βέβαια, διότι έλεγα, είναι δυνατόν όλα αυτά να είναι έτσι που τα λέει. Και είχα αποφασίσει να τα ελέγξω και πράγματι την επόμενη μέρα έπαιρνα τα τηλέφωνα και προσπαθούσα να διασταυρώσω όλες αυτές τις αλήθειες τις οποίες τελικά έλεγε. Και κάθε φορά που διασταύρωνα και μία αλήθεια, τόσο περισσότερο στενοχωριόμουν, τόσο περισσότερο αισθανόμουν άσχημα. Τέλος πάντων, σήμερα για να κάνουμε έναν επίλογο, εκτός από την εισαγωγή που δώσαμε αρκετό χρόνο για να ασχοληθούμε με το ζήτημα του κυρίου Βοιατζή και με τον αντίκτυπο που είχε γενικότερα και έχει αυτό το θέμα και πήραμε μια θέση όπως άλλωστε έχουμε υποχρέωση. Στη συνέχεια μπήκαμε στο κύριο θέμα της εκπομπής που ήταν το ξύλο. Ακούσατε πάρα πολλά γύρω από την χαρτοπία. Ακούσατε τι περιέχουν τα ελληνικά βουνά, τι ξύλα περιέχουν τα ελληνικά βουνά και ακούσαμε σήμερα, εγώ τουλάχιστον λυπάμαι που δεν το γνώριζα, κάθε φορά που μαθαίνω και από κάτι σκέπτομαι πόσα λίγα γνωρίζω, πόσο είμαι μαθής είμαι, ότι ό,τι είχαμε μάθει στο σχολείο, γιατί δεν έχω ασχοληθεί έκτοτε με το ζήτημα αυτό, η έκταση της Ελλάδος μετριέται, όπως μετριέται και στις άλλες χώρες στον κόσμο, με τα τετραγωνικά της χιλιόμετρα. Το ανάπτυγμα δηλαδή της χώρας μας έχει ένα συγκεκριμένο νούμερο, όπως έχει ένα συγκεκριμένο νούμερο, ας πούμε, και όχι η Ολλανδία. Το ανάπτυγμα, η προβολή. Η προβολή της, όπως έχει και η Ολλανδία. Όμως, στην Ολλανδία η μέτρηση είναι, της προβολής δηλαδή, τι προβάλλει. Ας το πούμε να αναλύσουμε και το ρήμα, τι προβάλλει σαν έδαφος επάνω στον πλανήτη, αυτό λέμε προβολή, προβάλλει μια χώρα η οποία είναι ισοπεδωμένη, δεν έχει βουνά, μικρούς λόφους. Εν πάση περιπτώσει, επίπεδη επιφάνεια της Ολλανδίας. Το υψηλότερο σημείο της Ολλανδίας είναι 300 μέτρα. Ναι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το μέτρημά της σε προβολή, έτσι, σε ό,τι προβάλλει στο έδαφος της, είναι σωστό. Τόσα χιλιόμετρα. Εμείς όμως, είπε πολύ σωστά ο κύριος Σοφιανόπουλος, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε μία στατιστική της εκτάσης των δασών μας. Και λέει ο κύριος Σοφιανόπουλος, αυτό το νούμερο είναι λάθος. Είπα και πάλι ότι εγώ δεν γνωρίζω το ζήτημα αυτό, το θέμα καθόλου. Και ερχόμαστε στην εξήγηση. Είπε λοιπόν ότι η χώρα μας έχει πάρα πολλά βουνά. Εάν λοιπόν πάρουμε, είπε, και μετρήσουμε με την αρχή της προβολής μία περιοχή όπου υπάρχουν, γιατί η Ελλάδα όλο βουνά είναι γεμάτη, ας πούμε μία περιοχή, την περιοχή της Πίνδου, και μετρήσουμε την προβολή της, θα βρούμε συγκεκριμένα χιλιόμετρα. Αν τη δούμε, δηλαδή, να πούμε από ψηλά.
και μετρήσουμε την προβολή της σε χιλιόμετρα. Όταν μετρήσουμε την επιφάνεια του εδάφους, από αυτές τα ανεβοκατεβάσματα, δηλαδή που έχουν τα βουνά, τότε η έκταση εδάφους, αν θα μπορούσαμε δηλαδή να ξεχυλώσουμε αυτά τα βουνά και να τα πλώσουμε κάτω, τότε θα ήταν τουλάχιστον τριπλάσια. Να το δείξουμε λίγο, να γίνει πιο κατανοητό. Έχουμε 45 μοίρες, αυτό εδώ, την πλαγιά, όπου αυτό είναι ένα χιλιόμετρο. Mm-hmm. Ανά 10 μέτρα, αν έχουμε ένα δέντρο, θα έχουμε εδώ 100 δέντρα. Η προβολή αυτού είναι 500 μέτρα. Mm-hmm. Και θα έχουμε 50 μέτρα, το μισό. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Και από την άλλη μεριά. Άμα προχωρήσετε. Όχι, την άλλη μεριά του λόφου. Είναι τούτο. Ακριβώς. Είναι άλλο τόσο. Διπλάσιο. Λοιπόν, διπλάσιο. Και τα βουνά της Ελλάδος είναι άγνωστο το τι έχουν. Ναι. Από πλευράς τέτοιος. Είναι σαν το τραπεζομάντιλο. Άμα το μαζέψουμε πάνω από το τραπέζι και το μαζέψουμε στο κέντρο του τραπεζιού και κάνουμε διάφορα σχήματα, θα πιάσουμε, ξέρω εγώ, ένα μέρος του τραπεζιού. Άμα το απλώσουμε, θα πιάσουμε όλο το τραπέζι. Λοιπόν, αν απλώσουμε την Ελλάδα, πόσο πιάνει? Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο πάρα πολύ σοβαρό για τον τόπο. Να ξέρουν πέρα. Ακορντεόν. Ακριβώς. Μπράβο. Α, ναι. Ναι, ένα ακορντεόν. Άμα το ανοίξουμε, άμα ανοίξουμε, απλώσουμε την Ελλάδα πάνω σε ένα επίπεδο θεωρητικό, πόσο μεγάλη είναι? Άγνωστο. 20 φορές μεγαλύτερη από ό,τι. Δεν ξέρω. Όχι, το 20 είναι υπερβολικό. Αλλά δύο φορές τουλάχιστον. Τι δύο φορές? Δύο φορές. Δεν ξέρω. Αφού δεν ξέρω. Δεν το έχουμε μετρήσει, το ξέρουμε. Να ξέρω. Γιατί δύο φορές, να πούμε δύο φορές. Αλλά δεν είναι το πόσο είναι η Ελλάδα, είναι το τι κρύβει αυτός ο όγκος ο ορεινός. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε, εκτός από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση που ομολογώ σαν το αυγό του Κολόμβου είναι, εγώ τουλάχιστον εντυπωσιάστηκα, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και αυτό το νούμερο είναι λάθος. Ένας Σωτήρης Οφιανόπουλος έρχεται και λέει πράγματα φοβερά. Μάλιστα. Κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Και ένα δεύτερο που παρατήρησα και κλείνω με αυτό στην εκπομπή αυτή και από τα λεγόμενα του κ. Σοφιανόπουλου είναι ότι στην πατρίδα μας ευδοκιμεί πολύ το πεύκο, το έλατο, γενικώς τα ρητινοειδή, όχι ρητινοειδή, έτσι τα λέμε. Όχι, τα λέμε βελονοειδή. Βελονοειδή. Ναι. Στη γλώσσα δηλαδή των δασοπόνων και δασολόγων. Τα βελονοειδή, τα οποία έχουν στον κορμό τους τη ρετσίνα τη γνωστή, τη ρητίνη δηλαδή, η οποία αποτελείται από το κολοφόνιο και από το νεύτη. Απολύτως έφλεκτα υλικά και γι' αυτό έχουμε, λέει ο κύριος Σοφιανόπουλος, και αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες αναπτύσσουν ταχύτητα λόγω του ότι τα δέντρα αυτά είναι έφλεκτα. Και παρατηρεί. Θα μπορούσαμε θαυμάσια να είχαμε στη θέση τους φυτέψει άλλα δέντρα και αυτά είναι τόσα πολλά. Δηλαδή, ιτιές, χαρουπιές, καστανιές, καρυδιές, βελανιδιές. Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλος ο αριθμός και τα είδη των δέντρων, τα οποία παρατηρεί, εκτός του ότι δεν είναι έφλεκτα, καίγονται λέει κάποια στιγμή, αλλά πρέπει πολύ να επιμένεις για να τα κάψεις. Διότι έχουν χυμούς, νερό και δεν είναι έφλεκτα. Το υγρό δηλαδή αυτό που έχουν, το νερό δεν είναι έφλεκτο. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Πολύ σπουδαία παρατήρηση αυτή. Πάρα πολύ σπουδαία παρατήρηση. Εγώ έκανα μια παρένθεση και είπα μήπως αυτό αλλάζει τις κλιματολογικές συνθήκες και γιατί η φύση έβαλε εδώ πεύκα και εμείς θα τα αλλάξουμε και θα βάλουμε παραδείγματος χάρη βελανιδιές. Και μου απάντησε γιατί στην Πελοπόννησο στο τάδε δάσκουν βελανίδι. Τι, αυτό δεν λέει τίποτα. Έχοντας υπόψη μου την αλλαγή του περιβαλλοντικού πλαισίου, είπα ότι μήπως αυτό δεν είναι σωστό. Όμως ο κ. Σοφιανόπουλος λέει, μήπως δεν υπάρχουν όλα τα άλλα δέντρα στη χώρα. Τέλος πάντων, εκεί δεν είμαι ειδικός και δεν μπορώ να πω. Ίσως να έχει δίκιο. Το δεύτερο σημαντικό, το τρίτο σημαντικό είναι ότι από τα δέντρα αυτά θα έχουμε καρπούς. Και αυτοί οι καρποί, στις ποσότητες βέβαια που θα παραχθούν σε αυτά τα τεράστια δάση, είναι ένας πραγματικός θησαυρός. Δηλαδή, λέμε ένα από αυτά τα δέντρα, η χαρουπιά,
η οποία παράγει ένα κουκούτσι από την οποία κατασκευάζονται τα κινηματογραφικά και φωτογραφικά φιλμς, και ακόμα τα ζάχαρα, τα οποία έχει ο φλοιός του καρπού, μου θύμισε το χαροπόμελο που τρώγαμε παλιά στην κατοχή, και ακόμα μας είπε ότι μπορεί να γίνουν μια τροφή για τα ζώα, κατευθείαν, χωρίς καμία παρέμβαση. Στη χαροπιά από κάτω, αφήνεις τα ζώα και μόνα τους ζουν, τρώνε. Άσε δε που το χαρούπι, λέει, δεν χρειάζεται κάτι που χρειάζεται η ελιά. Δηλαδή, το να κάνεις ένα κόπο να τη μαζέψεις, την ελιά, εάν περιμένεις να πέσει στο έδαφος, τότε σαπίζει μετά από λίγο καιρό και έχεις αύξηση των οξέων στο λάδι, ενώ το χαρούπι μένει στο έδαφος χωρίς να παθαίνει καμία αλλίωση. Εισάγουμε καρύδια από την Καλιφόρνια, κύριε Χούντα. Επιτρέπεται η Ελλάδα, ιδανικότερος τόπος για καρυδιές από την Ελλάδα δεν υπάρχει. Και εισάγουμε σήμερα καρύδια. Είμαστε ελληματικοί ακόμα και στα καρύδια από την Καλιφόρνια. Και συμφέρει τον Αμερικάνο, τον μπάμπλουτο Αμερικάνο με 12.500 δολάρια κατά κεφαλή εισόδημα, να καλλιεργεί καρυδιές και να κάνει και εξαγωγή καρύδια, και εμείς να μην είμαστε αυτάρκες σε καρύδια. Αυτό είναι απαράδεκτο, κύριε Χούντα. Απαράδεκτο. Καρυδιά για καρύδια και καρυδιά για έπιπλα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, να φύγουμε κάθε φορά από εδώ και να κλαίμε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που είσαστε και απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σωτήρη Σοφιανόπουλο για τη συμμετοχή του. Χαίρετε.